Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Παρασκευή 3 του Γενάρη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Τρόικα με αλλαγμένη σύνθεση σήμερα. Μαζί μου ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τι γίνεται, καλησπέρα. Δεν έχουμε ξανακάνει μαζί εκπομπή. Όχι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται και αυτό. Μπορεί να είναι και τελευταία, θα δούμε. Πιθανό. Πώς θα πάει, θα κρίνω και θα το αποφασίσω. Τα παιδιά μας έχουν υποχρεώσεις. Έχει μια εκδήλωση ο ΨΑΤ. Αυτή Νίκο που δεν βγάλανε κορυφαία ομάδα την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αρχίσαμε. Και βγάλανε την K12 του πινκ πονκ του Ολυμπιακού. Που κέρδισε το τουρνουά στη Βουλγαρία. Δηλαδή, περιμένει τον ΠΖΑΤ, δηλαδή. Πέρυσι δεν βγήκε το κούμπο. Περιμένει τον ΠΖΑΤ. Πήρε τον Νταμπλό και δηλαδή. Δεν περιμένω κανέναν. Την επιβεβαίωσε τον ΠΖΑΤ, α πούμε. Δεν περιμένω κανέναν. Τότε. Λοιπόν, έχουμε διαιτητέ, επιτέλου, έτσι. Έχουμε, ναι. Εκπληκτικό. Θα τους διαβάσουμε στη συνέχεια. Αυτό που περιμέναμε βέβαια για το αυριανό παιχνίδι, τον μάθαμε. Ο κύριος Παπαπέτρου ορίστηκε από την Κέδια να διευθύνει το Άρης ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή την οποία αποδέχονται και οι δύο. Ο συγκεκριμένος. Ορθολογική. Ισορροπημένη θα τη χαρακτήριζα. Μακάρι να μην ασχοληθούμε μαζί του αύριο. Και δεν βάζω μόνο την πλευρά του Άρη, βάζω και την πλευρά του ΠΑΟΚ και να ασχοληθούμε κυρίως με το ποδόσφαιρο στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό λέμε κάθε φορά. Αυτό λέμε κάθε φορά. Δεν βγαίνει κάθε φορά στην πράξη. Εντάξει, οκ. Okay. Για τον έναν και τον άλλο λόγο. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως είναι νομίζω μια καλή επιλογή. Μακάρι αυτό να αποτυπωθεί βέβαια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. FM βγαίνουν τα μηνύματα στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και πόσα δίνουμε. Δίνουμε 3 εισιτήρια και σήμερα, τα τελευταία παιδιά. Τουλάχιστον από την πρωινή παύλα μεσημεριανή ζώνη του Λίμπερο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνει το απόγευμα η αγάπη του ΠΑΟ 24. Δίνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης Σάββατο Κυριακή απόγευμα στο ΠΑΟ Sports Arena. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Ξαναλέω τα 3 τελευταία εισιτήρια τουλάχιστον από την εκπομπή τη δική μας για το πολύ κρίσιμο. Μεγάλο τελικό θα έλεγα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Ντέρμπι παραμονή. Ο χαμένος θα έχει τεράστια ζόρια. Ντέρμπι παραμονή. Με Μπράουν ο ΠΑΟΚ. Με Μπράουν ο ΠΑΟΚ θέλω να πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ το παιδί μας θα είναι εδώ. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ναι. Ο Νίκος είναι αισιόδοξο, ο Μοσχοβίτης. Έχει ένα καλό feeling, λέει. Το από το feeling όμως να δούμε στην πράξη και στο παρκέ αν είναι έτοιμος να προσφέρει τουλάχιστον, θα πω εγώ, 17-18 λεπτά. Με μία προπόνηση στην ουσία. Με μία προπόνηση. Με μία προπόνηση στην ουσία. Εντάξει, δύσκολο είναι. Εντάξει, αλλά... απέχει από αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν είναι σε κάποια ομάδα εδώ και μήνες. Αλλά δεν ήταν και σε κάποιο καφενείο στην Αλαμπάμα και καφέ τσιγάρο, σταυροπόδι και στίχημα. Εντάξει, έκανε προπονήσεις ο άνθρωπος. Αλλά επειδή δεν είναι και νεαρός, είναι στα 35. Και όσο να πεις το να μην είσαι σε αγωνιστικούς ρυθμούς, όσο ατομική προπόνηση και να κάνεις, δεν φτάνεις. Νομίζω εγώ. Ναι. Το βαθμό που είναι οι υπόλοιποι. Παίχτες που είναι τώρα σε full δράση σε όλη την Ευρώπη, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε. Πάντως η αξία του είναι δεδομένη. Είναι ένας παίκτης, Νίκο, που θα θέλαμε όλοι να παίρνει τέτοιους παίκτες στο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δηλαδή είναι 2 βαθμίδες πάνω από το ράφι που ψωνίζουμε τα τους τελευταίους μήνες. Στο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τα πανέργια, Στέλιο μου, όχι. Αν και ο Άρης έχει καλύτερους ξένους θεωρητικά από τον ΠΑΟΚ. Αλλά τουλάχιστον οι Αμερικανοί του ΠΑΟΚ δεν τους λες και τα πάνω ράφια. Ούτε καν τα μεσαία. Είναι τα χαμηλά. Καλοί παίκτες όλοι τους. Κράζεται πολύ. Και ο Κόλκας κράζει έναν ιδιαίτερα, τον έχει άχτη κιόλας. Ο Λιούις. Το τελευταίο μήνα είναι απαράδεκτος. Και όταν ο Playmaker είναι απαράδεκτος και εκνευρίζεται όλη η ομάδα και γίνονται λάθη. Εντάξει, ειδικά στο μάζι με τον Ηρακλή και με τον Λαύριο αλλά και με τον Πανιόνιο. Όταν ο Playmaker πουλάει την μπάλα, τι να ζητήσει άλλο. Με τον Ηρακλή που το έβλεπα λίγο, έχει έναν αέρα αυτός ο Λιούις που δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, τον βλέπεις ότι έχει ένα στυλ και ένα τρόπο παιχνιδιού που λες σαν να είναι, ας πούμε, ποιος τώρα, με ποιον να τον παρομοιάσω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Με τον καλό Tim Hardaway. Ναι. Τον Ορλάντο. Ναι. Από 20 χρόνια. Το senior, γιατί υπάρχει και ο junior τώρα. Ναι. Ναι. Έχει ένα τέτοιο. Και ήταν μια φάση συγκεκριμένα που θυμάμαι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ηγετικά πάνε αυτοί και γλιστράει και χάνει την μπάλα, την κλέβει ράκι. Κοίταξε, είναι καλός χειριστής μπάλας. Ναι. Δηλαδή, στα μάτς, στο παλατάκι τουλάχιστον. Που τα έχω δει όλα πλην του αγώνα με την ΑΕΚ γιατί είχε πέσει πάνω στο ΠΑΟ Ξάνθη και δεν μπορούσα να πάω και στα δύο. Είναι ένας χειριστής της μπάλας που δεν χάνει την μπάλα, βασικό για playmaker. Mm-hmm. Δεν σταματάει την τρίπλα στο κέντρο του γηπέδου και αυτό βασικό για playmaker νομίζω. Ναι. Αλλά στα εκτός έδρας και όταν ζορίζεται ή όταν δεν του βγαίνουν τα σουτ, το μυαλό του είναι άστο. Ψυχραιμία 0, συγκέντρωση 0, λάθη παιδικά.
Και ξαναλέω, εκνευρίζονται και οι υπόλοιποι. Καλά, όχι οι υπόλοιποι ότι είναι όλοι ένα και ένα. Ναι. Αλλά όσο να πει, έχει ο ΠΑΟΚ 2-3 ξένου που είναι κανονικοί μπασκετμπολίστε. Κοίτα, βασικά πλην του Σμιθ, έτσι που τον έχω δει λίγο τον ΠΑΟΚ, α πούμε φέτο. Οι άλλοι δεν. Εντάξει, ναι. Και ο Μπέστ είναι καλό, ρε. Και ο Μπέστ είναι καλό. Ενεργεία διεθνή, με καλό σουτ, γενικότερα ισορροπημένο παίκτη. Ναι. Δεν έχει μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τον εκμεταλλευτεί. Απλά νομίζω ότι ο πιο σίγουρο αυτή τη στιγμή, γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ πλέον και με την συνδρομή του Σαββίδη μπαίνει σε μια φάση αλλαγού, νομίζω ότι ο πιο σίγουρο είναι ο Σμιθ. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι στον αέρα. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, έτσι όπω είναι η κατάσταση. Κοίταξε, νομίζω και ο Μπέστ είναι σίγουρο, έχω την εντύπωση. Αν και με Μπράουν, Σόρτερ, Σμιθ, Μπέστ έχει μαζευτεί πολύ πράγμα εκεί. Στο 1-2-2,5. Ναι. Αλλά εντάξει, 1-1. Βασικά πρέπει να έρθει η νίκη για τον ΠΑΟΚ. Τώρα και η ομάδα όπως είναι και χωρίς τον Μπράουν, θεωρώ εγώ ειδικά στο Παλατάκι ότι μπορεί να πάρει τη νίκη. Δεν με έχει εντυπωσιάσει ο Άρης καθόλου. Αν και ξαναλέω, θεωρώ ότι έχει καλύτερους ξένους θεωρητικά από τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, ο Άρης τελευταία μάτς έχει μια βελτίωση κυρίως επιθετικά. Okay, αμυντικά είναι που έχει το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αμήνεται με απάθεια, να το πω έτσι, εγώ έτσι όπως το βλέπω. Με εκνευριστική απάθεια κιόλας. Ούτε φάουλ κάνουν. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά με τον Καμπαρίδη λίγο στρώνει η κατάσταση και ανεβαίνει και ο Μπράουν κιόλας που τον περίμενε ο Άρης να του δώσει βοήθειες κυρίως και στο επιθετικό κομμάτι και στο δημιουργικό. Αρχίζει να του δίνει σιγά σιγά. Αλλά εντάξει, τώρα σε τέτοια παιχνίδια αριστερή όπως αυτό τη Κυριακή είναι επιβίωση. Δηλαδή είναι πώς θα λειτουργήσει για κάθε ομάδα το ένστικτο της επιβίωσης και κατά πόσο θα περάσει αυτό μέσα στους παίχτες. Έτσι, εντάξει, το ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Σίγουρα. Που όταν οι παίκτες δεν είναι υψηλού επίπεδου, παίζει ένα ρόλο. Καμιά φορά λειτουργεί και κόντρα στον γηπεδούχο. Άλλο είναι να παίζεις με 2-2.500 κόσμο, όπως είχε ο ΠΑΟΚ, με Προμηθέα, με Ήφαιστο, με Ρέθυμνο, και να νιώθεις ότι παίζεις μια καλή έδρα. Ναι. Και άλλο να βγεις στο παρκέ και να δεις 6.000, θα σου πω εγώ. Γιατί νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι το αν θα γεμίσει το Παλατάκι ή όχι εξαρτάται άρρηκτα με το παιχνίδι το ποδοσφαιρικό. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ φύγει με το διπλό, πολλοί θα πούνε έτσι όντας ανεβασμένοι Κυριακή πρωί, πάμε και στο Παλατάκι. Άλλο μάτσα ένα Αριστερίο όμως τώρα, άλλο το άλλο. Άλλο πράγμα κρίνεται στο ένα παιχνίδι, άλλο στο άλλο. Εντάξει. Που το πιο σημαντικό. Άλλο κρίνεται, ναι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, εντάξει. Αν θέλαμε να είμαστε αντικειμενικοί, αν και ποδοσφαιρικοί και οι δύο, το πιο σημαντικό παιχνίδι για τους δύο είναι το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, οκ. Okay. Εντάξει. Εγώ μπασκετικό είμαι, να ξέρεις. Από εκεί ξεκίνησα. Και στο ποδόσφαιρο. Με τον μπάσκετ μεγαλώσαμε. Στο ποδόσφαιρο πώς κατέληξε, τέλειο. Πού άλλαξε η τροφή, δηλαδή. Πού πήρε άλλο δρόμο. Στο ξεκίνημα της καριέρας. Μάλιστα. Πάντως, ξαναλέω, η δική μου εντύπωση είναι ότι αν θα γεμίσει το Παλατάκι σφιχτικά, εξαρτάται από το μάτς του κλάνης Βικελίδης. Θεωρώ σίγουρο θα έχει το Παλατάκι 6-6.500 κόσμο, ό,τι και να γίνει. Αν θα πάμε στο 8, λες εσύ τώρα, δηλαδή. Αλλά αν θα πάμε στο 8-8.5, ναι. Έχει σχέση με το ποδοσφαιρικό μάτς. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, ο ποδοσφαιρικός κόσμος του ΠΑΟΚ, ναι. Κλείστον, δεν θα τραβηχτεί ο άλλος να πάει στο Παλατάκι. Ναι. Θα θελήσει να κάτσει σπίτι την Κυριακή να το δει από την τηλεόραση. Αν το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό, δηλαδή το διπλό. Ανεβασμένη η ψυχολογία του παδού. Με ισοπαλία, 7. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. 7, ανάλογα πώς αρθεί η ισοπαλία. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ σου εύχομαι να έχει γύρω σε 6.000 τότε, αν το πας έτσι με αυτή τη λογική. Εντάξει, λογική ευχή σου. Ωραία, λογική απόλυτα. Πάντως. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Εστία Γερακλή, μπάξι θα δώσετε, ρωτάει ο φίλος στο 209. Θα επικοινωνήσω, φίλε, με τον Κώστα στο πρώτο διάλειμμα, σε 10 λεπτάκια. Να με ενημερώσει τι γίνεται και ενδεχομένως να δώσουμε και εισιτήρια για το Ηρακλής Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος. Που νομίζω δεν κάνω, Νίκο. Κάτσε το τσεκάρω κιόλας, αλλά νομίζω είναι Ηρακλής. Νομίζω είναι Ηρακλής Περιστέρι. Στο Ιβανόφιο. Λόγω του ποδοσφαιρικού. Ναι, ντέρμπι. Αυτό είναι. Κάτι ό,τι θυμάμαι. Ναι, αυτό είναι. Μην το ψάξεις. Λόγω του μπασκετικού, εντάξει, έχουν έρθει τα υπόλοιπα λίγο σε δεύτερη μέρα αυτές τις μέρες. Είναι φυσιολογικό. Εντάξει, γιατί έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια στην πόλη με Σαββατοκύριακο και τα δύο μεγάλα ντέρμπι κιόλας. Τα οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον, αλλά θα ρωτήσουμε και τον Κώστα διάλειμμα που σου υποστήριξε για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα στήρια του Ηρακλή. Εσείς στέλνετε βέβαια για το μπάσκετ. FM και ένα όνομα τεπώνυμο για το ΠΑΟΚ Άρης στην Πηλαία την Κυριακή. Λίγο πριν τις 2 θα κάνουμε την κλήρωση για να δείξουμε 3 νικητές από εσάς που θα πάτε στο παιχνίδι. Πάντως για να κλείσουμε, ναι. Ως προς εισαγωγή το μπασκετικό, θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Ο χαμένος Νίκο είναι 2 νίκες κάτω από τον νικητή, γιατί παίζει και ισοβαθμία. Δηλαδή τώρα οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες. Αν ο Άρης κερδίσει, θα πάει 1 νίκη πάνω, ουσιαστικά 2.
Εντάξει, και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, που λογικά θα καλύψει και την ελάχιστη διαφορά που έχασε στο Παλέ. Πώ ήταν, 84, ο 84-82. 84-82, κάπου εκεί. Αν ο ΠΑΟΚ καλύψει και τη διαφορά, πέρα από την νίκη, θα είναι ο Άρης δύο νίκες κάτω από τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Γι' αυτό λέω ότι ο χαμένος θα έχει πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο έργο. Δεν τελειώνει κάτι. Ούτε για τον άλλο. Όχι, δεν τελειώνει κάτι. Δεν τελειώνει κάτι. Αλλά όσο και να το κάνεις, όπως και να το κάνεις, αν είσαι βρεθείς μία ή δύο νίκες κάτω από τον αμέσως επόμενο, το άγχος μετά είναι αφόρητο. Η Λάρισα με ποιον παίζει? Η Λάρισα με ποιον παίζει? Η εκπληκτική Λάρισα. Η εκπληκτική Λάρισα. Παίγανε και μεταγραφή κι άλλοι κιόλας. Εκπληκτικά πράγματα. Κοίταξε, όταν τα έλεγε ο Κώστας ότι θα δούμε και αποτελέσματα άλλα, και εμείς όσοι Θεσσαλονίκη κοιμόμαστε. Αλήθεια είναι αυτό. Για μία ακόμα φορά. Ναι. Για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, Λαύριο Ιωνικός Νίκαιας, αύριο στις 4 παρατέταρτο. Ηρακλής Περιστέρη, καλά θυμόμουν, αύριο επίσης στις 4 παρατέταρτο. Ίδια ώρα Ρέθυμνο Ήφαιστος, Πανιώνιος Κολοσσός, Σάββατο 6 παρατέταρτο, Προμηθέας Λάρισα. Θα χάσει νομίζω Λάρισα. Ναι, δεν νομίζω να πάρει και τον Προμηθέα τώρα με την Πάτρα, εντάξει. Πολύ δύσκολα. Κυριακή 17 και 45, 6 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άρης και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 9.30. Αυτή είναι η αγωνιστική, η 14η. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά για τον μπάσκετ ως μια πρώτη γεύση. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή ακούστηκαν και πολλές λεπτομέρειες για την προσπάθεια και της ΚΑΕ και των οργανωμένων φιλάθλων να ενισχύσουν την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης που ήρθε και πάλι ως μάναξ ουρανού, αλλά χρειάζεται διαρκής προσπάθεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα έρθει ο Μπράουν και επειδή ενδεχομένως είναι μια πιθανότητα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη, η χρονιά τελείωσε. Η χρονιά παραμένει πολύ, πολύ δύσκολη. Ευχής έργο να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορούμε να κοιτάμε τόσο μακριά όταν μιλάμε για μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, Νίκο. Γενικότερα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο με τα τωρινά δεδομένα, όσο απίθανο να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να επενδύσει χρήματα. Ο Σαββίδης είναι ξεκάθαρο για μένα τώρα. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα ότι δεν έχει την διάθεση να ασχοληθεί πιο ενεργά με τον μπασκετικό τμήμα. Εντάξει, είναι δεδομένο πλέον. Σε έχω ακούσει κιόλας πολλές φορές να λες με ωραίο τρόπο δεν του αρέσει τον μπασκετ. Δεν θέλει να το βλέπει. Δεν θέλει να το βλέπει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν πετύχει κάπου στο ζάπινγκ έναν αγώνα μπάσκετ. Ρεάλ Μπαρτσελόνα, πρώτο συμμετελικό του Final Four, δεν ξέρω που θα γίνει κιόλας, γιατί με την Ευρωλίγα δεν έχουμε καμία σχέση, δεν παρακολουθούμε. Και δει την ίδια στιγμή στην άλλη τηλεόραση που έχει, φαντάζομαι, γυναικείο handball, όχι την ομάδα του Ροστόφ που την χρηματοδοτεί και θα της κάνει και γήπεδο. Ναι. Γυναικείο handball, η τελευταία της Ρωσίας, ναι. Ένα φιλικό στην Ουκρανία, όχι στην Ουκρανία. Δύσκολα, φιλικό στην Ουκρανία, ναι. Το αλλάζω. Φιλικό στην Αγγλία, ναι. Με μια ανερχόμενη δύναμη. Θα δει το handball. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν το έφυγε τον μπάσκετ. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι φυσικά μοναδικός λόγος. Εντάξει. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει επικεφαλής τον Γιώργο, που του αρέσει το μπάσκετ. Ή έχει πολλούς συνεργάτες που τους αρέσει το μπάσκετ. Αλλά νομίζω είναι και αυτό ένα κομμάτι, όχι από το πρόβλημα, από το γεγονός ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν δίνει και μια οριστική λύση στο θέμα του τμήματος μπάσκετ. Ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι απλά. Παρότι και εγώ καμιά φορά συμφωνώ πάνω στα νεύρα και λες, φίλε, μην πάρεις του χρόνου ένα άλλο χατσερίδι με 1,5 εκατομμύριο και δώσεις στο μπάσκετ. Δεν είναι τόσο απλό. Εντάξει. Δεν είναι, παιδιά, απλό. Δεν λειτουργούν έτσι οι επιχειρηματίες. Εντάξει. Αυτά για τον μπάσκετ. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Βέβαια, εγώ, Νίκο, από το να έρθει η επενδυτής τύπου Λάσκαρη και του το παλικάρι τον τελευταίο, τον. Κύριος Γουλιέλμος. Δεν θέλω. Καλά, ο Λάσκαρης, δεν θέλω να δει κανείς. Με τον τρόπο που ξεκίνησε, δεν φανταζόμασταν ότι θα καταλήξει εκεί, γιατί το πήγαινε μια χαρά τον πρώτο χρόνο. Και πλήρωνε, ήταν τράπεζα. Ναι. Και καλή ομάδα και σκάνει και ένα τσάκ έφτασε από τους τελικούς. Τότε με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο μεγαλομέτωχος όμως δεν είναι μιας χρήσεως. Ναι, αλλά έγινε. Θέλει να δείξει μια πενταετία, ναι. Ένα έργο. Έγινε αυτό με το Λετωνό μετά. Αλλά για τον πρώτο χρόνο δεν μπορώ να το πω τίποτα. Εντάξει, ο Γουλιέλμος και αυτός εμφανίστηκε σε ένα σημείο που δεν υπήρχε κανένα άλλο. Εντάξει, σε αυτή τη βάση μπορεί να πει κάποιος ότι και ο Αθανασάκης τον πρώτο χρόνο τρένο δεν πήγε την ομάδα. Αλλά μετά. Μετά
Ναι, αλλά πρόσεξε, άρεσε ότι έχει κάνει και ένα budget 1 εκατομμύριο ευρώ τα οποία τα έβαλε. Δηλαδή είναι ότι φαινόταν ότι έχει. Ήτανε... θα μπόθηκε λίγο και ο κόσμος. Στη ζωή και στον αθλητισμό, Νίκο, μετράει το αποτέλεσμα. Μετράει. Πάντα, σίγουρα. Εντάξει. Άρα προκειμένου να έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν και παγκόσμιο ρεκόρ, ή κατά πόσο στο εξωτερικό έχουν διοίκηση πρωτοδικίου στα σωματεία, δεν ξέρω. Αν παίζει αυτό σε μια ομάδα του εξωτερικού, ας πούμε. Στη Γερμανία, να υπάρχει μια ομάδα μπάσκετ με διοίκηση πρωτοδικίου. Δύσκολα. Δεν ξέρω πώς το λένε το, στη Γερμανία το πρωτοδικείο, να σου πω την αλήθεια. Πρωτοδικείο. Αλλά. Το να κλείνει δεκαετία σιγά-σιγά η ομάδα μπάσκετ με διοίκηση πρωτοδικίου. Δεν είναι τιμητικό για κανένα. Αλλά ξαναλέω, από το να έρθουν μεγαλομέτωχοι όπως ο κύριος Λάσκαρης και η σύζυγός του, καλύτερα με διοίκηση πρωτοδικίου. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, γιατί δεν έχει έρθει ένας μεγαλομέτωχος όπως είναι του Προμηθέα. Του κυρίου που έχει τα κόφερα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Υπάρχει, είναι ένα θέμα. Υπάρχει απάντηση σε αυτό το, ναι. Το ερώτημα. Το ότι στον Προμηθέα χάσει, κερδίσει, δεν θα του πει κανένα τίποτα. Δεν υπάρχει η ίδια πίεση και οι ίδιες απαιτήσεις που υπάρχουν εδώ στο Ρέντιο. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ. Εκεί έχει το κεφάλι του ήσυχο. Δουλεύει ήρεμα. Δεν είναι ο κόσμος από πάνω του να του πει ότι στην πρώτη, δεύτερη στραβή, τι κάνουμε και τίποτα άλλο. Είναι χαλαρός. Έχει κάνει και ένα άλλο project. Και ο Προμηθέας σε ένα-δύο χρόνια, που λένε και μπασκετική, θα είναι και Ευρωλίγκα. Με τον τρόπο που δουλεύει και με την οργάνωση που έχει αποκτήσει πλέον. Και όσο, ναι. Δεν έρχεται όσο η Ευρωλίγκα δεν μπαίνει στο κάδρο των ομάδων μας εδώ πέρα στην πόλη και δεν βρίσκεται μια λύση με τα χρέη, δεν θα έρθει άνθρωπος να επενδύσει. Τα πράγματα είναι απλά. Διαβάζω στο ΠΑΟ 24 για το μάτς της Κυριακής έχουν φύγει πάνω από 2.000 εισιτήρια. Αριθμός τεράστιος για προπόληση αγώνα μπάσκετ. Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ακόμα και αν είναι ΠΑΟΚ Άρης. Για τον ΠΑΟΚ. Μιλάω στον Άρη, δεν ξέρω πώς είναι η προπόληση κάθε φορά, αλλά δεν νομίζω. Και εκεί γενικότερα στο μπάσκετ να υπάρχει τόσο μεγάλη κάψα κάποιος να προαγοράσει το εισιτήριό του. Εντάξει, γιατί αντιλαμβάνεται. Πιο πολλοί συνηθίζουν να το κάνουν, νομίζω, πριν το μάτς. Πας εκεί, παίρνεις το εισιτήριό σου, μπαίνεις στο γήπεδο. Εντάξει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ τώρα με τον μπάσκετ πολύ ζεστός δεν είναι εδώ και χρόνια. Εντάξει, το ξέρουμε. Απλά αντιλαμβάνεται και τη σημασία του αγώνα Κυριακής. Είναι και ο αντίπαλος τέρκι μου, παίζει ρόλο και τραβάει πάντα περισσότερο κόσμο όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, okay, είναι φυσιολογικό. Δεν έχουμε κολλήσει με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι μεγάλο θέμα να ξέρεις. Δεν έχω. Εγώ σας τέργιο το άλλαζα εύκολα με το παλέ. Θες το παλέ. Δηλαδή, αν υπήρχε θέμα τράμπας, ναι. Εγώ σας τέργιο μιλάω τώρα, εντάξει. Ναι. Μπορεί κάποιοι να πούν το τι λέει αυτός. Εγώ σας τέργιο λοιπόν το άλλαζα. Είπανε στο Λίμπερο θα μου πεις, κοίταξε, θα μου πεις, το έχω φιλοσοφίσει. Ναι. Πάντα καταστάσεις που τις περνάμε στην παιδική ηλικία, τις έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας. Εσύ έχεις ζήσει το παλέ περισσότερο. Εγώ ήμουν, ναι, ζήσω στο παλέ. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η κάθε γενιά θεωρεί ποδοσφαιριστές της γενιάς τους καλύτερους. Τον προπονητή που είχε αγαπημένη του ομάδα όταν ήταν 15, 16, 17 τον έχει στο μυαλό του πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή παίζει ρόλο το συναίσθημα. Δεν είναι πάντα, παρότι το ακούμε πάντα, στα δικά μας τα χρόνια θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς η κάθε γενιά έχει στο μυαλό της καταστάσεις όπως τις έζησε με έτσι μια πιο ρομαντική διάθεση. Και στην πηλαία είναι μπασχετικό το γήπεδο. Δηλαδή πριν χρόνια που γέμιζε, ας πούμε, το αντιλαμβανόσουν ότι οι δημιουργούσαν μια καλή ατμόσφαιρα. Άσχετα που τώρα δεν πηγαίνει. Δεν θέλω, ρε φίλε, να πάω να φύγω και να κάνω 40 λεπτά 50 για να φύγω από την πηλαία. Θέλω να πηγαίνω με τα πόδια, να βγαίνω από το παλέ και να πηγαίνω για ποτό όπως κάναμε παλιά. Κατάλαβες. Άρα ο Στέλιος λέει όχι γήπεδα έξω από την πόλη. Όχι γήπεδα έξω από την πόλη. Με τίποτα. Δηλαδή, έχω μαλώσει με φίλους που λένε ναι. Να πάρει ο ΠΑΟΚ την έκταση στο καρατάσου και να κάνει γήπεδο. Με ούτε μία εκατομμύριο. Δεν θέλω. Πού να τραφτεί. Ούτε καρατάσου, ούτε προ Θέρμη, ούτε προ Κατερίνη. Στα χωράφια δεν θέλω, παιδιά. Μάλιστα. Μια χαρά είναι η τούμπα. Είναι ο καθένας όπως το βλέπει. Okay. Δεν θέλω έξω τον αστικό ιστό. Τι. Και είναι μεγάλο ψέμα ότι τα γήπεδα, ναι. Τα μεγάλα χτίζονται μόνο αν δει το γήπεδο τη Τότεναμ. Δηλαδή, απλώνει άλλη στην οικοδομή τα ρούχα της και βλέπει το ντουβάρι του γηπέδου στα 5 μέτρα. Είναι τόσο μέσα στον αστικό ιστό του Λονδίνου. Το εντυπωσιακό, σαν τώρα με αυτό που είπες, μου θύμισες τώρα βέβαια πάμε την τότε να στο Ηράκλειο με τον Γιονικουλέ του Όφη. Που είχα πάει και πέρυσι, αλλά πάω φέτος και προσέχω εκεί από την είσοδο που είναι τα δημοσιογραφικά. Ότι ακριβώς δίπλα έχει σπίτι και έχει ένα μπαλκόνι το οποίο είναι δηλαδή στα 5 μέτρα και βλέπει όλο το γήπεδο. Ωραίο σπίτι. Ωραίο. Τι αυθαίρετο και κακό υπάρχει. Εντάξει, το Ηράκλειο νομίζω πολεοδομικά δεν υπάρχει πιο άναρχη πόλη στον πλανήτη. Πραγματικά δηλαδή. Ίσως υπάρχει στο Δελχή και στο Ρίο, αν πας ξέρω εγώ, στις φαβέλες. Αλλά αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο, δηλαδή εκεί που είσαι κανονικά στον δρόμο, υπάρχει στον δρόμο μια οικοδομή και κλείνει τον δρόμο. Γυρνάς πίσω μετά, δεν. Εντάξει, τα καλά χρόνια του Πατσόκ εκεί έγινε πάρτι στο Ηράκλειο. Παλιό το ορθόδοξο στέλνιο. Ωραίο ήταν, ωραία χρόνια. Καλά ήταν. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω επισκεφθεί
πόλη τόσο άναρχη όσο το Ηράκλειο. Δεν λέω ότι είναι άσχημη πόλη, είναι πανέμορφη πόλη, αλλά η πολεοδομία της και η μορφή της και οι δρόμοι και αυτά είναι ένα απέραντο μπαχαλό. Και οι οδηγοί της, θα λέγαμε λίγο. Οι οδηγοί της Κρήτης φημίζονται. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Έχουμε και εδώ φαντάζομαι αρκετούς έτσι φοιτητές που μας ακούνε ναι. από την Κρήτη. Και τα βρίζουν. Αλλά παιδιά με την οδήγηση δεν. Δεν, ναι, όχι, όντως, έχετε θέμα. Εντάξει, εγώ να δεχτώ πολλά έτσι χαρίσματα των κριτικών στη φιλοσοφία τους και ναι. τα λοιπά, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα όταν το έχεις και στην οδήγηση, ότι μπροστά εμείς και δεν. Εντάξει, δεν βγαίνει σε καλό. Λοιπόν. Σε όλη την επαρχία υπάρχει θέμα να ξέρεις. Δηλαδή, αν πας στα χωριά, είναι νοοτροπία, δεν είναι το χωριό μου, ρε φίλε. Ποια πινάκι είδε τώρα. Αλλά γενικότερα στην Κρήτη το πρόβλημα νομίζω είναι μεγαλύτερο. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται ο κριτικός πίσω από το τιμόνι. Λοιπόν, θα κάνουμε παραδόξου στο διάλειμμα κανονικά. Γιατί με τον Χρήστα θα πηγαίναμε παρατέταρτο. Πολύ ποδοσφαιρική κουβέντα κάναμε σε πρώτο μισάριο. Θα πιάσουμε τώρα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα dialogue. Για όσους θέλετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια, μιλάτε και διαβάζετε άπτη στα γερμανικά. Η dialogue σας προσφέρει θέσεις εργασίας που δεν αφορούν πολλοί μέσω τηλεφώνου. Αφορούν τηλεφωνικές παραγγελίες με την dialogue να φροντίζει τη διευθέτησή τους. Πάρα πολλά προνόμια. Ακόμα και η εκπαίδευση 3 εβδομάδων είναι πληρωμένη από την dialogue. Περισσότερες πληροφορίες στο dialogue.gr. Ξαναλέω, πρέπει να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, όχι στο περίπου. Να μιλάς όπως ο Ένιγκ. Δεν έχω ιδέα από γερμανικά. Είχα κάνει σχολείο κάποτε, αλλά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Πολύ βάρβαρη γλώσσα. Και δεν θεωρώ και χρήσιμη γλώσσα. Εκτός να πάτε να δουλέψεις στη Γερμανία. Ό,τι μαθαίνεις. Ή στην dialogue. Χρήσιμο είναι. Στην dialogue βεβαίως. Θα πάμε. Λοιπόν, και μαζί μας την πρώτη ώρα. Όχι, αυτά είμαστε. Dialogue. Έκανα λάθος εγώ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια να μπούμε και στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχουμε διαιτητές, έχουμε και μια ανακοίνωση της ΕΠΟ. Υπάρχει ρεπορτάζ και από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ και από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, αφού σας υπενθυμίσω ότι έχετε ακόμα μια μισή ώρα για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το κυριακάτικο μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στο Παλατάκι, FM κενό, ονοματεπώνυμο. Το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, το σχόλιο σας, στο 545-26. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, πάντα στο Λίμπερο 107,4, Τρόικα ακούτε, χωρίς Χρυσανθό και Κώστα. Στέργιος Αναστασιάδης, Νίκος Παπαδόπουλος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 για τον φίλο των 209 που ρώτησε αν θα δώσουμε εισιτήρια για τον Ηρακλή. Θα δώσουμε φίλε εισιτήρια, μίλησα με τον Κώστα, θα δώσουμε 2 εισιτήρια για το Ηρακλής Περιστέρι αύριο στο Ιβανόφιο, FM κενό, Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54526. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και για 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή στο Παλατάκι, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, αφού πλέον έχουμε στο παιχνίδι και τα εισιτήρια του Ηρακλή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 545-26. Το Ιβιτσόσκυλο γράφει Νίκο, τη στιγμή που ο ΑΣ είναι το μόνο μέσο μεταφοράς και το μετρό, αν γίνει, είναι περιορισμένο, δεν μπορεί να γίνει γήπεδο κανένα εκτός πόλης. Ξέρω, λέει, έξω τα κάνουν εκτός πόλης, αλλά έξω έχουν ανθρώπινα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι συνθήκες Καλκούτας όπως εδώ. Έχει δίκιο σε αυτό. 100%. Σε όλα τα μεγάλα γήπεδα το μετρό σταματάει έξω το γήπεδο. Και δεν έχουν όλοι αυτοκίνητα για να πηγαίνουν όπως έχουμε, ας πούμε, εμείς. Κάποιοι αναγκάζονται να παίρνουν το λεωφορείο. Εγώ, όταν είχα βγάλει δίπλωμα στο Μίχαλ, και ίσως είναι αυτό, μου δεν ξέρω πώς λεωφορείο του Άστρε. Λέει, ποτέ. Χρειάστηκε μια λεωφορεία, βέβαια, αναγκαστικά, οκ, okay, ναι, αλλά δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη δικασία. Κοίταξε, εγώ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα θέμα. Δηλαδή, δεν ήμουν, ρε παιδί μου, δεν ήμουν απόγονος του Ιψηλάντη όπως είναι ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτός ο άγιος άνθρωπος, όταν μιλάει, στάζει μέλι το στόμα του και σε καθυλώνει με τη ρητορική του. Ναι. Γιατί αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι λες κάποιον, τους έχει, ρε φίλε, πρόγονο, δεν γίνεται. Και μετά μαθαίνεις ότι έχει τον Ιψηλάντη. Λες λογικό, φαίνεται κιόλας. Είναι από τζάκι. Δεν είμαι από τζάκι εγώ. Ναι. Οπότε δεν είχα θέμα να μπω στον ΟΑΣΤ. Ναι. Εντάξει. Αλλά πλέον εδώ και 7 μήνες δεν έχω μπει ούτε μισή φορά. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και μόνο. Ξεκάθαρα, εντάξει. Ένα είναι η αξιοπρέπειά μου. Και δεύτερο είναι ότι δεν έχω την υπομονή. Θα μαλώσω με κάποιον που δεν φταίει βασικά. Δηλαδή, όταν κάποιος με σμπρώχνει γιατί κάποιος άλλος τον έσμπρωξε,
Δεν θέλω να την πληρώσει αυτό που με έσβουξε εμένα. Ή να πρέπει να κρατά συνέχεια να τσεκάρει κάτι δύο λεπτά τι τσέπε σου. Το κινητό μου είναι εδώ. Το πορτοφόλι μου είναι εδώ. για να μην σε ψηρίξει κανένα. Ναι, είναι και αυτό κομμάτι. Δεν μου έχει τύχει, οπότε δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου. Να σου πω την αλήθεια. Το αδελφό μου τον έχουν κλέψει έτσι. Τον έχουν πάρει το πορτοφόλι σου. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπειά μα, εντάξει. Ή το καλοκαίρι μυρωδιά στέργιο μου και όλε που υπάρχουν στα λεωφορεία, εξαιρετικέ αυτέ. Και το χειμώνα, Νίκο, που τα παράθυρα είναι κλειστά. Ναι. Και όταν έμπαινα, θυμάμαι πάντα υπήρχε ένα ή δύο που δεν θέλουν να ανοίξει το παράθυρο. Μην τα ανοίξει, κρυώνω, ναι. Θα κολλήσω εγώ έμπολα, ας πούμε, ναι. Γιατί ο άλλος ή η άλλη κρυώνει. Διαφήμιση Θεσσαλονίκη είναι η εκπομπή σήμερα. Ωραία. Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε ποδοσφαιρικά σχόλια. Λοιπόν, μήνυμα το φίλο τον Βαγγέλη. Καλή χρονιά, παιδιά. Πάμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Βάλτε με στην κλήρωση για το εισιτήριο. Και ο φίλος 122. Καλησπέρα, παιδιά. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, εννοείται. Με καλά υγεία, δύναμη για εσάς και τις οικογένειές σας. Υγεία να έχουμε. Καλά δεν ξέρω όλοι. Αν θα αλλάξει ποτέ η Ελλάδα, Νίκο. Μάλλον δεν θα αλλάξει αυτό το μπάχαλο. Εντάξει, αφού τα ανεχόμαστε δεκαετίες ολόκληρα και απλά κοιμόμαστε και χειροκροτάμε και μαλώνουμε μεταξύ μας, όπως με τις ομάδες και για τα κόμματα. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα. Εμείς σου βγάζουμε, Στέλνιο μου. Εμείς σου βγάζουμε. Τι έκανα. Κοίταξε, εγώ δεν περίμενα το 2020 θα υπάρχουν ακόμα άτομα που θα μαλώνουν για τα κόμματα. Δηλαδή, το φαινόμενο που κυριάρχησε την δεκαετία του 80, ανεξάρτητα πίσω από τις κάμερες πράσινη και μπλε. Αγκαλές φιλιά, ο κόσμος σκοτώνονταν στην κυριολεξία για τα κόμματα, δεν τα έχει προλάβει. Φτός. Μιλάμε, η πόλωση ήταν απίστευτη. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι το ίδιο όμως. Δεν είναι το ίδιο να βγαίνουν στους δρόμους, αλλά και πάλι μαλώνει κόσμος για τα κόμματα. Τέλος πάντων, αφού λοιπόν δεν θα αλλάξει η Ελλάδα, δυστυχώς, ας αλλάξουμε εμείς να περνάμε καλύτερα με τους δικούς μας ανθρώπους, με τις οικογένειές μας και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει προκύψει. Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε λίγο στους διαιτητές. Πάμε στους διαιτητές. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΕΠΟ για την απόφαση των διαιτητών. Θα σας τη διαβάσω αμέσως μετά, αφού σας πω τους διαιτητές της 17ης αγωνιστικής. Συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά από το Άρης ΠΑΟΚ. Αναστάσιος Παπαπέτρου Αθηνών. Ο πρώτος διαιτητής. Νομίζω δεν έχει θέμα ο Χρήσανθος, Το κάνει. Νομίζω και ο Άρης δεν έχει γενικό θέμα. Σωστή απόφαση της ΚΕΔ. Νομίζω ότι είναι καλή. Ωραία, ωραία. Βασικό είναι αυτό. Α βοηθός Τρίφων Πετρόπουλος, Αρκαδίας. Ναι. Β βοηθός Ιορδάνης Απτσόγλου, ΕΠΣ Αθηνών. Τέταρτος ο Τσαμούρης από τον Πειραιά. Στο ΒΑΡ δεν είναι ο Σιδηρόπουλος όπως είχε προβλέψει ο Χρήσανθος. Είναι ο Ευάγγελος Μανούχος από την Μαγευτική Αργολίδα. Κάπου τον είχαμε τον Μανούχο. Κάπου τον είχαμε τώρα νομίζω. Μπορεί να ήταν η συμπρινιά με τον Όφη Μανούχος, αν δεν κάνω λάθος. Και Μιχαήλ Δημόπουλος, βοηθός ΒΑΡ από την Δυτική Αττική. Αυτοί είναι οι διαιτητές στο Άρης ΠΑΟΚ. Ο Τζοβάρας θα είναι στο Όφη Βόλος. Ο Κουτσιάφτης στο Ατρόμητος Τρίπολη. ΑΕΚ Παντολικός Τάσης Υπήρου. Ξάνθη Λάρισα Τσαγκαράκης Χανίων. Πανιόνιος Λαμία, Βάτσιος Δυτικής Αττικής και στο άδειο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ματίας Γκεστράνιους. Και πέρυσι δεν είχε έρθει αυτός. Ο Φιλανδός με βοηθούς συμπατριώτης του και τέταρτο τον Καραντώνη από την Ημαθία. Ο αγαπημένος μου Κομίνης φυσικά θα πάρει μεροκάματο, είναι στο ΒΑΡ του Όφη Βόλος. Εντάξει, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή στα κοντά να υπάρχουν κουραμπιέδες χωρίς άχνη, αγωνιστική χωρίς Κομίν δεν γίνεται, φίλε. Να ξέρεις. Άσος από εδώ μέχρι το Ηράκλειο είναι αυτό. Ότι είναι άσος είναι. Το θέμα είναι αν θα βγει τον γκολ που παίξαμε στο 2-22, Νίκο. Δηλαδή. Κιόλας. Η τίμια ομάδα του Βόλου να βάλει ένα γκολ. Θα φάει 2-3. Να βάλει ένα. Να βάλει ένα γκολ, να το παλέψει. Ναι. Κοίτα, με τον τρόπο παίζει Όφη, πιθανό είναι, ναι. Πόσο το έχει. Το γκολ 2-22. Α, πολύ καλό, φίλε. Καλό μεροκάματο, μάλιστα. Ναι. Καλό. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ, ναι, αναφέρει, μισό λεπτάκι, χαιρετίζει την απόφαση των διαιτητών. Ανανεώθηκε το site της ΕΠΟ, Νίκο, γιατί σας άκουσα ότι και αυτό έχετε θέμα με το Χρήσανθο. Μας τα έλεγε το πρωί, τα έλεγε το απόγευμα. Αλήθεια. Γιατί σας ακούω ενίοτε. Χαίρομαι. Δεν είσαι ο μόνος, Στέλιο μου, είναι πολύ. Ναι. Σε επανάληψη σας ακούω κυρίως. Δεν ακούω live ραδιόφωνο το απόγευμα. Από το κανάλι το λίγο στο YouTube. Από εκεί. Μάλιστα. Το πάω και λίγο στο γρήγορο ενίοτε. Για να δω τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Λοιπόν,
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση των διαιτητών και βοηθών διαιτητών Α κατηγορίες να αναστείλουν την προαναγγελθήσα αποχή τους από τους αγώνες στη Super League, καθώς επίσης και την ανάλογη στάση ευθύνης που επέδεξαν η Super League 1 και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μετά την πρωτοβουλία της ΕΠΟ για την εκτόνωση του κλίματος και την επιστροφή στην ποδοσφαιρική κανονικότητα. Πέραν του γεγονότος ότι το πρωτάθλημα της Super League 1 και οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος θα διεξαχθούν ως εκ του αρχικού προγραμματισμού τους. Πώς τα γράφουνε, φίλε, έτσι, πολύ μεγάλο ανακοίνωση. Ως εκ του αρχικού προγραμματισμού. Γράψε, ρε φίλε, όπως αρχικά είχαμε προγραμματιστεί. Δηλαδή. Βάζει χέρι στο δεν θα πάρεις περισσότερα χρήματα. Τέλος πάντων, η διαδικασία και η εξέλιξη των τελευταίων ημερών απέδειξαν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να λειτουργούν με βάση την ενότητα της ποδοσφαιρικής οικογένειας, το συμφέρον του παιχνιδιού και το σεβασμό στους θεσμούς. Δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε φίλε. Και τους κανονισμούς, και αυτό συνιστά ιδιαίτερη κατάκτηση για την ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια. Η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια. Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, μια ανακοίνωση. Εντελώς να είχαμε να λέγαμε. Τίποτα. Μάλλον θέλανε να ανανεώσουν το site να φανεί κάτι ότι έχουμε κάποιο νέο θέμα, γιατί είχαμε κολλήσει. Στο Ρωσίδι. Στο Ρωσίδι. Αναγκές. Υπάρχει καταγγελία πολύ σοβαρή από τον Αχίλλη Αμπέο, που νομίζω, εάν ισχύει, γιατί δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι στα οικονομικά της ΠαΕΒόλος, ούτε στα οικονομικά της Νόβα. Να βγει να απαντήσει Νόβα. Να βγει να απαντήσει Νόβα. Πρέπει να πάρει θέση. Καταγγέλει λοιπόν ο δήμαρχος Βόλου και νούμερο ένα φίλαθλος του Βόλου, ο πιο γνωστός τέλος πάντων από τους φιλάθλους του. 500 πόσοι. Ότι ενώ η Νόβα έχει πληρώσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες που έχει στο πακέτο της τη δόση Οκτωβρίου, δεν έχει πληρώσει την ομάδα του Βόλου. Αυτό καταγγέλει ο Αχιλλέας Μπέος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ανεξάρτητα εάν κάποιοι δεν γουστάρουν τον Αχιλλέα Μπέο ή άλλοι τον γουστάρουν, δεν έχει καμία σχέση. Είναι αυτό που λέγαμε όταν είχε πρωτοσκάσει η είδηση πριν από πάρα πολλούς μήνες για την εμπλοκή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Νόβα. Δεν γίνεται ένας μεγαλομέτοχος και ένας οργανισμός να έχει στην κατοχή του ομάδες και να μπορεί να τις επιβραβεύσει ή να τις τιμωρήσει. Δηλαδή, αν αυτό ισχύει, μιλάμε ξεκάθαρα για τιμωρία του Βόλου. Ξαναλέω, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι ούτε στα οικονομικά της Νόβα, ούτε στο Βόλο. Απλά την καταγγελία διαβάζω. Υπάρχει και δήλωση του Χιλέα Μπέου στη σελίδα στο Facebook. Πληροφορήθηκε από τη διοίκηση της ΠΑΕ Βόλος την ασυνέπεια της συνδρομητικής τηλεόρασης Νόβα στην εκπλήρωση των όρων πληρωμής βάσει συμβολέου προς την ομάδα μας, με τελευταία δόση να καταβάλλεται τον περασμένο Οκτώβριο. Α, συγγνώμη. Δεν καταβλήθηκε η δόση η τωρινή. Δηλαδή, έχει πάει τελευταία φορά ο Βόλος τον Οκτώβριο. Α, και να πάρει τώρα, ας πούμε, του Δεκέμβρη, Γενάρη, ναι. Δηλαδή, και δεν την πήρε. Και έκτοτε να υπάρχει στάση πληρωμών. Την ίδια ώρα, όπως πληροφορούμε, σε όλες τις άλλες ομάδες καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις του τηλεοπτικού συμβολέου και πρόκειται, λέει, για παραβίαση κάθε λογικής και των όρων του υγιούς και θεμετού ανταγωνισμού. Δίκιο έχει ο Αχιλλέας Μπέος, εάν όντως υπάρχει στάση πληρωμών μόνο στην ομάδα του Βόλου. Έχει δίκιο. Αλλά εγώ πάλι θα το λέω, το έχουμε πει πολλές φορές βέβαια, από πού και ως πού να παίρνει θέση για το Βόλο δήμαρχος. Εγώ πάντα θα το λέω. Δίκιο έχει. Μαζί σου. Οκ. Okay. Αν έχει γίνει αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσει η Νόβα, γιατί είναι σοβαρό όντως η συγκεκριμένη καταγγελία. Αλλά από πού και ως πού δεν βλέπει πάλι θέση για την ομάδα του Βόλου. Δεν έχει πρόεδρο αυτή η ομάδα του Βόλου. Δεν έχει ένα μεγάλο μέτοχο δηλαδή να βγει να μιλήσει. Μην γελάς, ρε Στέργιο. Τι να κάνω, ρε Σινίκο. Τι να κάνω. Με τον Διερμηνέα Αχιλλέα Μπέο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Άντε τώρα. Τόση γλώσσα ξέρει ο άνθρωπος. Βέβαια. Κάποιοι όμως του δίνουν βήμα. Τώρα θα γίνω τώρα. Πήγαμε να βάλω στο λίτο. Τώρα κάποιοι του δίνουν βήμα, Στέργιο όμως. Κάποιοι του δίνουν βήμα του Μπέου και μιλάει δημόσια. Τσίριξε λίγο και να θυμίσει, Χρήστο. Έτσι δεν κάνει δουλειά. Όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να τσιρίξει. Δεν μπορώ να φωνάξω. Να αναστατώσει 20 οδηγούς που το έχουν ήδη σε υψηλή ένταση. Οπότε πάει με του Χρήστο. Το λάθος όταν φωνάζει είναι το εξής, ότι δεν τραβιέται το μικρόφωνο για να μην ακούγεται τόσο έντονα. Άμα το κάνεις έτσι, γίνεται δουλειά. Αλλά άμα είσαι εδώ πέρα μπροστά και το καταπίνεις το μικρόφωνο και φωνάζει, εντάξει, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ναι, δεν φωνάζουμε Νίκο στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Άλλος εργάζεται από το σπίτι τη δουλειά και θέλει να ακούσει κάτι, να το κρατάει στην τροφιά. Δεν θέλει να το τσιτώσει, έχει το αφεντικό του στη δουλειά. Θέλει και λίγο ένταση όμως. Εντάξει, θέλει λίγο ζωή το ραδιόφωνο. Δεν σου λέω να είμαστε κοιμηθείτε μαζί μας 12-2 στο Λίμπερο κατά 7,4. Το πρώτο, η πρώτη εκπομπή ενάντια στην αϊπνία. Έντεχνο. Αλλά δεν χρειάζεται και να τσιρίζεις. Αλλά εντάξει. Εντάξει. Τον πολεμάτε. Τον πολεμάτε. Το έχω πει 100 φορές, δεν βάζει μυαλό. Ως γνωστό, ο άνθρωπος δεν αλλάζει μετά τα 14-15. Είστε όμως, ρε φίλε, δηλαδή, επειδή εγώ εδώ πέρα φιλοξενούμενος είμαι guest σήμερα, είστε από τις πιο ζωντανές εκπομπές στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έχετε μια ροή, έχετε μια ενέργεια. Ναι. Είστε μια καλή τριάδα. Να τα λέμε αυτά, Στέργιο μου, τώρα γιατί δεν μην τα λέμε. Ναι. Έτσι. Από τις πιο ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές της πόλης. Να τα λέμε αυτά. Για να κλείσουμε και το θέμα του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος προτρέπει τους βολιώτες να κυρώσουν τις συνδρομές στην Νόβα.
Εντάξει, και εδώ τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Εντάξει. Κόψτε την Νόβα. Την Νόβα δικό σου, πρόεδρε. Αλλά τυχαίνει να έχει και 10 ομάδες. Θέλουμε να δούμε και 10 παιχνίδια. Υπάρχουν ποδοσφαιρόφιλοι. Και να δούμε καλιά ταινία. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, κοίτα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι ακόμα με τις άλλες πλατφόρμες. Τις Vodafone, Netflix, η Amazon τώρα παίζει δυνατά, το Disney Plus. Η Apple έχει κάνει επίσης. Είναι πολλές. Η Wind έχει, βασικά, Κοσμοτέ έχει γενικότερα, εντάξει. Έχει την Nova χρόνια. Ναι. Σίνεμα 1, σίνεμα 2, αυτό βλέπει και ο άντρας. Το παιδί, ο γιος, κάνα παιχνίδι στην Super League, αν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Τέλος πάντων, είναι σοβαρή καταγγελία. Αν πέσει την αντίληψή μας τώρα ή αργότερα και απάντηση της Nova, φυσικά θα την διαβάσουμε. Αλλά ξεκάθαρα, όσο καλή δουλειά και να έκανε ή δεν έκανε τα τελευταία χρόνια η Nova, δεν μπορώ να την κρίνω. Όλες οι ομάδες έχουν άλλες φορές παράπονα, άλλες φορές εντάξει. Έτσι είναι το. Δεν υπάρχει στη χώρα μας μια κατάσταση που είναι αποδεκτή από όλους. Πάντα κάποιοι είναι αυτό κτλ. Δεν μπορεί, Νίκο, να την έχει ένας μεγαλομέτοχος, πόσο μάλλον του Ολυμπιακού. Γιατί αν την είχε ο μεγαλομέτοχος του Πλατανιά. Δύσκολα. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά όταν την έχει ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού. Κοίτα, αν την έχει, και λέγαμε θεωρητικά ότι. Και είναι σωστός, οκ. Okay. Το σωστός δεν ξέρω, Νίκο. Το σωστός είναι και υποκειμενικό. Πώς ορίζεται το σωστός. Okay, είναι υποκειμενικό. Αλλά αν δεν κάνει, ας πούμε, δηλαδή, πράγματα όπως αυτό, αν ισχύει, εγώ σου λέω. Δηλαδή, αν γουστάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης του χρόνου. Ναι. Και δώσει στον Πανιόνιο τηλεοπτικό συμβόλαιο 9 εκατομμύριων ευρώ. Το σωστό ποιος το ορίζει. Ναι, και λογικό. Θα βγει κάποιος να πει είναι ελεύθερη αγορά και τις χαζομάρες που ακούμε. Αυτό δεν είναι λογικό. Δηλαδή, ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού ορίζει. Τώρα που μιλάμε πόσα χρήματα θα πάρει ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Βόλος και όλες οι ομάδες. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό που λέγαμε θεωρητικά, αλλά δεν ξέρω, δεν λέω επιβεβαιώνεται γιατί ακόμα δεν έχει βγει κάτι σίγουρο, απλά έχουμε την καταγγελία του Βόλου. Υπάρχει το σενάριο είτε επιβράβευσης, αν κάποιος είναι καλό παιδί, είτε τιμωρίας, αν κάποιος είναι κακό παιδί. Και σε μια ομάδα που δεν έχει εισιτήρια, δεν έχει άλλες πηγές εσόδων, το να υπάρχει στάση πληρωμών μόνο σε αυτή. Αν ισχύει, θα δούμε. Εμείς ξαναλέμε ότι παίρνουμε σαν δεδομένο βάσει καταγγελίες ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Νόβα έχουν πληρωθεί και ο Βόλος δεν έχει πληρωθεί. Περιμένω να δούμε και υπάρχει πρόβλημα γιατί πρέπει να δώσει και ο Βόλος κάποια συμβόλαια. Δεν περιμένει τα διαρκείας ή τα εισιτήρια. Δύσκολα. Περιμένει την Νόβα. Δύσκολα. Όπως περιμέναν χρόνια όλες οι ομάδες στην Νόβα τσέπωναν τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν κάναν τίποτα στο γήπεδό τους, στην πόλη τους και μετά ξαφνικά βρέθηκαν στον Άσο. Λιβαδιά. Λιβαδιά είναι το πλέον τραγικό παράδειγμα. Ζούσε μόνο τηλεοπτικά. Εντάξει, όντως η Νόβα ήταν ο αιμοδότης του ποδοσφαίρου τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Πλατανιάς πιο παλιά. Αλλά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτή είναι η καταγγελία του Βόλου. Την άνευ ουσίας ανακοίνωση της ΕΠΟ σας την διάβασα. Εντάξει, τους ηγετές σας τους διάβασα. Δεν βλέπω να έχει σφυρίξει από Παπαπέτρου παιχνίδι του Άρη ποτέ στο παρελθόν. Ούτε μία φορά αποκλείεται. Θα είναι λογικά σε κάποιο. Φέτος δεν ήταν σίγουρα, οκ. Θα το θυμόμουν. Στο συγκεκριμένο site που είναι πάρα πολύ ενημερωμένο. Ναι. Λείπει μόνο ο Άρης. Δηλαδή έχει μέχρι και. Τι να σου πω τώρα. Έχει μέχρι και ότι μία φορά έχει παίξει με τον Απόλλων Παραλιμνίου και την Ερμιονίδα. Δηλαδή δεν είναι ένα site. Τον Μπάκο του σφύριξε τελευταία φορά. Το ΠΑΟΚ τελευταία φορά τον σφύριξε τη σεζόν τη φετινή. Στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος 2-1, στην Τούμπα. Μάλιστα. Γενικότερα έχει 7 παιχνίδια του ΠΑΟΚ διευθύνει ο Παπαπέτρου. Έχεις χάσει κανένα. Αν έχω χάσει. Πριν το αίτη. Αν έχω χάσει. Αν έχω χάσει. Πριν το αίτη το στέλνιο, ναι. Σεζόν 15-16, Νικό. Ωραία, να το. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 3-1, στη Νέα Σμύρνη. Να το. Το βρήκαμε. Περίμενε. Για να θυμηθούμε και το μάτς. Ο Μπακασέτα το 1-0. Είχε σοφαρίσει ο Τζιόλης με κεφαλιά σε 1-1. Ήρθε ο Μπακασέτα πάλι μέχρι την περιοχή να στείλει την μπάλα στα δίθια. Και ήρθε και ο Ανσαριφάλτ να πετύχει το 3-1. Χτάρ. Με solo run όπως διαβάζω. Δεν το θυμάμαι το solo run. Μάλλον στο 3-1 πάγωσαν τα πάντα στο μυαλό μου. Το solo run. Σεζόν 16-17. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 13η αγωνιστική, 1-0 ο Παναθηναϊκός.
με γκολ του Λούτ στο 69. Προπονητής του ΠΑΟΚ ο Βλάνταν Ίβιτς. Ίδια σεζόν, 18 Ιανουαρίου. ΠΑΟΚ Παζιάννα 0-1. Με Παπαπέτρου. Μια χαρά πας με τον Παπαπέτρου. Το γκολ από το ξεκίνημα. Το γκολ, τον γκολ και στο βαλέ. Ο Θεμιστοκλή Τσιμόπουλος το 16. Τσιμόπουλος. Το παιχνίδι έμεινε έτσι. Και πάλι ο ΠΑΟΚ με προπονητή τον Βλάνταν Ίβιτς. Και συνεχίζω Νίκο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 16-17 σεζόν. 3-0 η ΑΕΚ. Δηλαδή από το καλό στο καλύτερο. Είχε ανοίξει το σκόρ η ΑΕΚ από το 1 με τον, στο 1 με τον Αραούχο, 85 ο Αραούχο και στο 88 ο Αραβίδης. Ιωνός νίκης ο Παπαπέτρου. Το 3-0. Αυτές ήταν οι 4 ήττες στα πρώτα 4 μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παπαπέτρου και έχουμε σεζόν 17-18 ΠΑΟΚ Ατρόμητος 2-1 στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική. Είχε προηγηθεί μάλιστα ο Ατρόμητος με το Στρούγκι, αν θυμάσαι, στον τεμπούτο του 0-1. Ο Βιερίνια έχει σοφαρίσει με πέναλτι στο 45 και ο Τζάλμα κάπως είχε κάνει το 2-1 στο 71. Και από εκεί και πέρα είχαμε το περσινό διπλό του ΠΑΟΚ επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. 1-2 πως ήταν. 0-1. 0-1. Με τον γκολ του Ελ Καντουρί στο 68 και το φετινό παιχνίδι το 2-1 της Τούμπας. Δηλαδή 4 ήττες και 3 νίκες ο ΠΑΟΚ. Οι 4 ήττες διαδοχικές, οι 3 νίκες διαδοχικές. Άρα λέω εγώ Νίκο, καλό θα να γίνει μια νίκη για να ισορροπήσει. Ιωνός υπάρχει... νίκης του Άρη Στέργιο. Να... Κοίταξε Νίκο, πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη φύση γενικότερα. Όχι. Άρα 4 ήττες διαδοχικές, 4 νίκες διαδοχικές να κλείσει να γίνει ο απολογισμός του ΠΑΟΚ και να πάμε παρακάτω. Και πρέπει και ο Άρης να ξεκινήσει με το δεξί με τον Πέτρο, αφού δεν έχει σφυρίξει ξανά. Ενδιαφέρον πάντως, όντως. Δηλαδή είναι χρόνια διαιτής, δεν έχει πετύχει ποτέ τον Άρη. Εντύπωση μου κάνει. Εκτός αν τον είχε πουθενά δεύτερο. Μωρέ, τώρα εντάξει, πρώτο δεν τον είχε, αλλά δεύτερο, αν τον είχε βοηθό ή αν τον είχε τέταρτο. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο διάλειμμα γιατί φτάσαμε μία. Ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί με το αυριανό ντέρμπι. Θα ασχοληθούμε μετά από τη. Πώς έφυγε, εδώ κάναμε το background του. Του Χιού. Το διαιτητή. Μόνο εδώ. Μόνο πρώτη εδώ. Αποκάλυψε η εκπομπή ότι δεν έχει σφυρίξει από πέντε τον Άρη. Αν μπω στο All About Art, θα το γράψουν τώρα κάποιοι άλλοι. Θα το γράφουν οι άλλοι τώρα μια κύπηση και θα δουν ότι το βάλανε πρώτοι. Αποκάλυψη τα λοιπά. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα για τα 3 εισιτήρια του Πάο Κάρι. FM κενό Πάο, ονοματεπώνυμο στο 54526. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Μας εύχεται στον ονόματό σου ο Νίκος. Καλή χρονιά. Υπάρχουν και εισιτήρια και μηνύματα για τα εισιτήρια του Ηρακλή. FM κενό Ηρακλή, ονοματεπώνυμο στο 54526. Ο φίλος που μας κινητοποίησε για τα εισιτήρια του Ηρακλή, ο 209, μας γράφει ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση. Το όνομά του το στέλνει. Το στέλνει το όνομά του, ναι, το στέλνει. Λοιπόν, αυτά. Πριν πάμε στο break, ναι, ναι. Γιατί έχουμε ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος ο Τζίπης μου λέει Άρη Σόφη και Άρης Λαμία Σφίριξ, ο Παπαπέτρου Κώστα, θα λίγο να το διευκρινίσει. Μήπως κάνω εγώ λάθος. Δεν ξέρω, τώρα θα μας διευκρινίσει και ο Κωνσταντίνος. Έχουμε ενημέρωση την ΠΑΕ για πολύ μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει σήμερα και σήμερα βασικά, γιατί υπήρξε και χθες για τα εισιτήρια του αυριανού ντέρμπι. Και οδεύουμε προς το sold out σιγά σιγά, γιατί από την ΠΑΕ αναφέρονται εξαντλούνται όσο περνούν οι ώρες. Άρα, όσοι δεν το έχετε προμηθευτεί ακόμα το εισιτήριό σας, καλό θα είναι μέσα στις επόμενες ώρες να το τακτοποιήσετε είτε ηλεκτρονικά μέσω του viva.gr είτε πηγαίνοντας στην μπουτίκ του γηπέδου. Και πολύ σημαντική πληροφορία για τον κόσμο του Άρη. Αύριο οι θύρες θα ανοίξουν 3 ώρες πριν τη σέντρα, δηλαδή στις 4.30. Άρα να έχετε τον νου σας και να πάτε λίγο νωρίτερα στο κήπεδο και να αποφύγετε και την ταλαιπωρία γενικότερα με το παρκάρισμα, με την είσοδό σου, με τα τουρνικέ κτλ. Λοιπόν, πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα μπούμε και στα πιο αγωνιστικά ζητήματα και με μπάσκετ φυσικά θα ασχοληθούμε και με τον ντέρμπι που θα γίνει την Κυριακή στην Πηλαία. Επιστρέψαμε. Και θα σας πω αμέσως την αποστολή του ΠΑΟΚ. Πρώτη εδώ. Θα τα ακούσετε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και είναι κανονικά στην αποστολή ο Ντόγκλας Αυγούστο, ο παρολίγο διεθνής με τη Σελεσάο. Το φάγαμε το παιδί. Το φάγαμε το παιδί. Εκτός μείνανε ο Κρέσπο, ο Βέρμπλουμ, ο Ζαμπά και ο Ελ Καντουρί. Άρα η αποστολή είναι Πασχαλάκη Ζίβκοβιτς, Μάτος Ροντρίγκο, Βαρέλα Ίγκασον, Μιχάη, Μιχαηλίδης στην αποστολή
και ο νεαρός στόπερ. Γιαννούλης, Βιερίνια, Αγκούστο, Μαουρίσιο, Μίσης, Εσίτη, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου, Λιμνιός, Βιντέρσκι και Ακπομ. Δεν βλέπω τον Στοχ που μάλλον θα μας αποχαιρετήσει. Δηλαδή πιστεύω αν βρεθεί μια ομάδα να κάνει πρόταση ακόμα και για δανεισμό, δεν θα του σκεφτεί ούτε ο Στοχ ούτε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τα τελευταία μάτς είναι συνεχώς εκτός αποστολής κιόλας ο Σλοβάκος, που ήρθε με πολλές περγαμηνές και δημιούργησε ντόρο η επιστροφή του, γιατί πραγματικά ήταν από μια σούπερ χρονιά στη Σλάβια και με πορεία στο Europa League και το πρωτάθλημα πήρε, αλλά δεν έχει κολλήσει με αυτό που θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα. Καλός ή κακός, άλλος μπορεί να λέει ότι δεν δόθηκαν ευκαιρίες στο Στοχ. Εγώ ξέρω ότι έπαιξε τρία συνεχόμενα μάτς ενδεκαδάτος και δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Τώρα στο μάτς με τη Λαμία, Νίκο, σε εκείνο το 3-0 στο 11, μια ασίστ και εγώ μπορεί να κάνω. Ποιος τον έφερε? Ποιος τον έφερε? Τον έφερε... Ναι. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ τον έφερε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αποτέλεσε επιλογή της οικογένειας. Ναι, εντάξει. Ο Στοχ. Και εγώ θα κάνω την επιλογή την ίδια. Δηλαδή είναι ο Στοχ διαθέσιμος και προέρχεται από αυτή τη σούπερ χρονιά. Δεν το αφήνεις έτσι. Πόσο χρόνο είναι? Πόσο είναι ο Στοχ? Πάνω από 30, δεν είναι πλέον? Νομίζω ναι. Ναι, εντάξει. Τώρα... Μιας που ξεκίνησε την αποστολή, πες και πιθανή δεκάδα για πάνω λίγο και στα αγωνιστικά. Θα σου πω, ο Στοχ είναι γεννημένος το 89, 30 χρονών. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πλέον. Mm-hmm. Από τη στιγμή που εγώ προχθές ξεκαθάρισε ότι ο Κρέσπο δεν θα είναι στην αποστολή. Ο Μάτος δεξιά, Γιαννούλης αριστερά, Ίγκασον και Βαρέλα, οι δύο στόπερ μπροστά από τον Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Αυτή είναι η πεντάδα. Η καλή του ΠΑΟΚ βάσει αποτελεσματικότητας, γιατί όσο υπήρχε στο ξεκίνημα Βαρέλα, Κρέσπο, δεν υπήρχε συνοχή στα μετόπισθεν. Ο ΠΑΟΚ δεχόταν 1-2 γκολ σε κάθε αγώνα. Ναι. Και κάποια στιγμή είχε στο ξεκίνημα από τα καλύτερα ποσοστά στο γκολ-γκολ ανά την Ευρώπη. Κάθε μάτς έβγαινε γκολ-γκολ. Έχει συμμαζευτεί η κατάσταση. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Ίγκασον, ο οποίος βοηθάει και επιθετικά. Το λέγαμε από το καλοκαίρι ότι είναι καλός στα επιθετικά στημένα. Δεν είναι προϊόν τύχης ή απλά είναι ψηλός και έχει μια έφεση και αυτός, όπως και ο Μάτος, να χώνονται στην κατάλληλη στιγμή στα στημένα του ΠΑΟΚ, στην επίθεση. Εντάξει, που έτσι λέω είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ για τα στημένα και στατικές φάσεις γενικότερα. Σωστό. Και βγάζει πολλές κομπίνες τελευταία. Ναι. Είναι το πρώτο μάτς πρωταθλήματος εκτός έδρας που θα παίξουν μαζί Βαρέλα, Ίγκασον. Δεν έχουν ξαναπαίξει. Δηλαδή η περσινή συνύπαρξή τους ήταν στα δύο μάτς του κυπέλου στα ημιτελικά με τον Αστέρα Τρίπολης και ένα λεπτό στο τελικό κυπέλου που ουσιαστικά είναι σαν να μην έγινε, μπήκε ο Ίγκασον στο 93 και απλά συνυπήρξε λίγα δευτερόλεπτα με τον Βαρέλα. Και φέτος συνύπαρξη είχαν μόνο, εκτός έδρας μιλάω, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, όπου μπήκε στο 0-3 ο Βαρέλα στο 83 μετά από καιρό και ουσιαστικά περιμέναν όλοι και εμείς μαζί και ο κόσμος και οι παίκτες να τελειώσει το μάτς. Ναι. Που είχαν γραφτεί, αν θυμάσαι, ότι ο Βαρέλα τον δοκίμασε στα δεξιά και αυτό. Δεν υπήρχε παιδιά σύστημα σε εκείνο το δεκάλεπτο. Ήμουν στο Αγρίνιο. Ωστόσο, έγραψε η ιστορία ότι συνυπήρξαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι το πρώτο μάτς λοιπόν που θα παίξουν βασικοί. Το φοβάστε αυτό? Όχι. 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 Τώρα, αν με ρωτάς, θα προτιμούσα, να σου πω την αλήθεια, τον Κρέσπο στην δεκάδα και μαζί με τον Ίγκασον, γιατί οι δυο τους θα έχουν πάει πολύ καλό τελευταίο δίμηνο. Αλλά αλίμονο αν φοβάται κάποιος τον Φερνάντο Βαρέλα. Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει. Και ούτε θεωρώ ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα τόσο υψηλών απαιτήσεων όπου δεν μπορεί ένα δίδυμο Βαρέλα Ίγκασον να ανταποκριθεί σε ένα μάτς με τον Άρη. Yeah. Δηλαδή, ούτε Premier League είμαστε, ούτε Bundesliga. Δεν είναι τόσο το παιχνίδι που παίζεται και γρήγορο και απαιτητικό και εντάξει, μιλάμε τώρα ότι να είναι. Αυτή λοιπόν θα είναι η άμυνα του ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς, Μάτος, Γιαννούλη, Βαρέλα και Ίγκασον. Τώρα, ο Μίσιτς είναι η σταθερά του ΠΑΟΚ στην ενδεκάδα. Δεν το συζητάμε καν. Και νομίζω φαβορία αδιαφιλονίκητο είναι ο Μαουρίσιο.
Δηλαδή και ο Αγκούστο να έκανε προπονήσεις full τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι πάλι θα έπαιζε ο Μαουρίσιο, πόσο μάλλον τώρα που μόλις έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του ο Ντόγκλας Αγκούστο. Άρα Μίσης και Μαουρίσιο. Δεξιά θα παίξει σίγουρα ο Λιμιός. Αριστερά θα δούμε σίγουρα τον Βιερίνια, θεωρώ εγώ. Ναι. Το αριστερά, όχι με τη στενή είναι του όρου, γιατί με αυτό που κάνει το Τρέικο Φερέιρα που ανεβαίνει ο Γιαννούλης και μένει πίσω ο Μάτος και γίνεται τριάδα στα στόπερ, ουσιαστικά ακυρώνεται ο ρόλος του αριστερού εξτρέμ. Και μπαίνει ως δεύτερο δεκάρι. Το έχει πει, και ο Βιερίνια ότι είναι αλλιώς η θέση πλέον. Αλλά τέλος πάντων, για οικονομία της κουβέντας, θα πούμε ότι αριστερά θα είναι ο Βιερίνια. Ναι. Στην κορυφή σίγουρα ο Σβιντέρσκι. Έχω την εντύπωση. Όχι άκπομα. Νομίζω θα δώσει ψήφο πιστοσύνη στον Σβιντέρσκι, δεν ξέρω. Ναι. Και ο Άκπομ προέρχεται από δύο καλά παιχνίδια. Βέβαια δεν έπαιξε το τελευταίο γιατί ήταν τραυματίας, αλλά πριν τον τραυματισμό του είχε δύο γκολ και δύο assists σε δύο μάτς. Τον λες και καλό απολογισμό. Ένα. Εντάξει. Η προσωπική μου άποψη είναι θα δούμε Σβιντέρσκι. Αλλά φυσικά δεν θα προκαλέσει έκπληξη να δούμε τον Άκπομ. Ναι. Εκτίμηση κάνω. Και αν πάρουμε την πεπατημένη, θα πούμε ότι θα δούμε Μπίσεσβαρ. Με βάση την εμπιστοσύνη που δείχνει στον Ολλανδό από το ξεκίνημα της χρονιάς ο Φερέρα, ανεξάρτητα ακόμα δεν έχει πάρει πίσω ούτε το 20% αυτής της εμπιστοσύνης από τον Μπίσε. Ίσως είναι για μένα, έτσι όπως το βλέπω απ' έξω, ίσως είναι η μοναδική λάθος επιλογή που κάνει στην 11 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα τον Μπέλκα εκεί. Δηλαδή, αυτό το από τα 16 παιχνίδια της Σούπερ Λίγκας έχει παίξει ο Μπίσε βασικό στα 14. Ναι. Στα δύο μάτς που έπαιξε ο Πέλκας, σωστά κατ' εμέ και άργησε κιόλας ο Φερέιρα. Ναι. Και ο Πέλκας ήταν καλός και ο Μπίσεκ πολύ καλύτερος μπαίνοντας από τον πάγκο. Η λογική λέει Μπίσεσβαρ. Εγώ θα βάζα τον Πέλκα. Τον θεωρώ πιο απαραίτητο για το μάτς του Σαββάτου. Και θα πιέσει περισσότερο και θα δώσει μεγαλύτερη ένταση στον άξονα. Δεν θα στα δώσει νομίζω αυτά τα πράγματα τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή έχει πάει ο Φερέιρα, κατά την άποψή μου, στη λογική. Δεν γίνεται κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Μπίσεσβαρ. Ναι, αλλά όσα μάτσα έπαιξε εκείνη και πολλά κιόλα. 14 ξαναλέω ως βασικός. Ναι. Σε κανένα από αυτά δεν υπάρχει ένα να πει κάποιο. Ναι, ρε φίλε, εκείνο το μάτσο όμως ήταν καλός. Δεν ήταν καλός σε κανένα. Και στα περισσότερα μάτσα ήταν πολύ κατώτερος των προσδοκιών. Δηλαδή το να κάνει ο Μπίσεσβαρ λάθος σε μία πάσα 5 μέτρων ή 10 μέτρων είναι πραγματικά οξύμορο για την κλάση του Μπίσεσβαρ. Ναι. Λάθος σε συνδυασμούς. Λάθη σε συνεργασίες εύκολες. Άσχημε σε τελικές επιλογές, είτε να τελειώσει τη φάση, είτε να πασάρει σε κάποιον ελεύθερο συμπέτη. Γενικότερα δεν πατάει καλά ο Μπίσεσβαρ. Εγώ έλεγα ότι τέτοια παιχνίδια όπως ήταν και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ προσφέρονται για μια ανάταση ενός παίχτη, όταν είσαι ποιοτικός όπως ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Δεν το είδαμε ούτε εκεί. Και πάλι ήταν κακός ο Μπίσεσβαρ στο Καραϊσκάκι και στα επόμενα ήταν κακός. Αν είναι αγωνιστή, ας ελπίσουμε ότι, μιλώντας σαν ΠΑΟΚ, ότι θα γίνει η ανάταση του Μπίσεσβαρ με το νέο έτος και στο κλειάν της Βικελίδης. Σε εμάς βρήκατε το ράστο, δεν πήγατε κανένα ένα ακόμα κακό παιχνίδι και σπάει από το επόμενο. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα αγωνιστικά νέα για τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, έμεινε εκτός και ο Κρέσπο, όπως αναμενότανε, και ο Ελ Καντούρι έξω και φυσικά ο Ζαμπά μαζί με τον Βέρμπλουμ. Ωραία. Και φυσικά ο Στοχ, που το τελευταίο μήνα νομίζω είναι συνεχώς εκτός αποστολής, μέσα είναι ο Λάμπρου. 20 παίκτες είναι αυτοί. Θα κοπούνε δύο. Νομίζω ότι ο ένας είναι σίγουρο ο Μιχαηλίδης. Και άλλος είναι ο Λάμπρου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει ο ΠΑΟΚ 4 στόπερ. Ναι. Ο Μιχάη θα είναι νομίζω ο τρίτος. Αν χτύπα ξύλο, χρειαστεί μια αλλαγή στόπερ. Οπότε ο Μιχαηλίδης λογικά θα είναι ένας που θα κοπεί και ο άλλος θα είναι ο Λάζαρος Λάμπρου. Λάζαρος, σταθερά. Εκτός και αν κάνει την έκπληση ο Φερέιρα και αφήσει για παράδειγμα εκτός τον Εσίτη στη λογική ότι θα έχω Μαουρίσιο Μίσης αλλά και τον Αγκούστο αν χρειαστεί λίγο να αλλάξω κάποιο χαφ και δεν μου χρειάζεται και τέταρτος χαφ. Όπως ο Εσίτη που και αυτός δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και φανεί πιο χρήσιμος ο Λάμπρου στην οικονομία του αγώνα. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο το απόγευμα γύρω στις 6-6 και κάτι εκεί πέρα. 6 και 4 και 20 ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει την ενδεκάδα και την αποστολή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ωραία. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στον Άρη αποστολή το απόγευμα θα γίνει γνωστή. Υπάρχει μια τελευταία προπόνηση που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στο Ρήσιο. 2 και 4 μάλιστα. Θα υπάρξουν και στην Νόβα ζωντανά δηλώσεις από τον Μίκα Ελένικ και ένα παίχτη της ομάδας για το βραδινό ντέρμπι. Εντάξει, περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση για να δούμε οριστικά ποιες θα είναι και οι επιλογές του Γερμανού. Για την 11η δύσκολα φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι. Και αυτό έδειξε και χθες και προχθές. Σε σχέση με την 11η που έχουμε δει και τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αρκετά ξεκάθαρα είναι τα πράγματα μεσοαμυντικά. Δηλαδή ο Κουέστα στο τέρμα, ο Ρόουζ εκτός απρόπτου θα είναι πάλι στο δεξιάκρο της άμυνας. Υπάρχει βέβαια και ο Σούντγκραν, αλλά φαίνεται ότι δεν τον εμπιστεύεται πλέον ο Ένινγκ τόσο πολύ στις τελευταίες αγωνιστικές, τραβώντας τον στόπερ του στα δεξιά, που την ξέρει βέβαια τη θέση ο Ρόουζ, και με έναν αντίπαλο που έχει μια πολύ δυνατή αριστερή πλευρά. Όπως είναι αυτό του Πάου, δηλαδή με τον Γιαννούλη και τον Βερίνια που συγκλίνει βέβαια περισσότερο μέσα, αλλά και αυτός στα αριστερά είναι. Και νομίζω ότι είναι και το λογικό να παίξει ο Ρόουζ εκεί πέρα. Κάτι που αν γίνει, είναι αρκετά πιθανό, σημαίνει ότι ο Δελιζήσης θα είναι πάλι με τον Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας. Ο Άρης κερδίζει ύψος με αυτή την αλλαγή στην αμυντική του γραμμή. Και τον Γκόρχοτ να είναι στα αριστερά. Ματί για Σάσα κλασικά θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Αν ήταν ο Τόνσο έτοιμος, εγώ θα βάζα τον Τόνσο. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί μου αρέσει περισσότερο ο τρόπος που παίζει το κάθετο ποδόσφαιρο. Γιατί ο Ματίγια έχει πολύ καλά, λέμε ότι έχει πολύ καλά χτυπήματα στατικές φάσεις. Ναι, οκ. Okay. Κρατάει μπάλα, και αυτό είναι στα προσόντα του, αλλά την κρατάει παραπάνω από όσο πρέπει πολλές φορές. Και ο Άρης αύριο θα προσπαθήσει να χτυπήσει το χώρο και πρέπει να έχει γρήγορη μεταφορά της μπάλας μπροστά. Ο Ματίγια σε αυτό πολλές φορές δεν βοηθάει. Είναι η αλήθεια. Έχει άλλα προτερήματα όμως ο Ισπανός και θα είναι μαζί με το Σάσα στο χώρο του κέντρου. Τώρα από εκεί πέρα στην επίθεση υπάρχουν σταθερές η Ντέγε, Γκάμα και Φετφατζίδης. Κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει πάλι τον Λάρσον. Άρα θα πάμε σε ένα 4-4-2. Το οποίο βέβαια, άμα αλλάξει γνώμη στη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να το κάνει και 4-2-3-1. Με το Σουηδό στον άξονα λίγο πιο πίσω από τον Ντέγε. Εγώ δεν θα έπαιζα 4-4-2 αύριο αν ήμουν στη θέση του Ένινγκ. Θα προτιμούσα να γεμίσω τον άξονα μου και να πάμε ένα 4-2-3-1. Απλά στερείται και πελογώνει εκεί πέρα προκειμένου να το κάνει. Με τη λογική ότι πας σε ένα 4-2-3-1 για να έχεις ένα εξτρά παίχτη που θα σε βοηθήσει με τρεξίματα, να επιστρέφει, να βοηθάει στα μαρκαρίσματα κτλ. Ο Λάρσον μπορεί να το κάνει, αλλά αν το κάνει θα μειωθεί αυτόματα και ο χρόνος που θα είναι μέσα στο γήπεδο, γιατί δεν έχει αυτές τις αντοχές του Σουηδός. Ο Ντιγκίνη δεν είναι σε καλή κατάσταση για να παίξει βασικό αυτή τη στιγμή. Έχασε κάποιες προπονήσεις. Υπάρχει επιλογή του Μαντσίνη που μπορεί να το κάνει βέβαια, αλλά πιστεύω το έχει στο μυαλό του, αλλά το βλέπω δύσκολο. Άρα δική μου αίσθηση είναι ότι μάλλον θα ξεκινήσει τον Ντάνιελ Λάρσον. Ο Ένινγκ πιθανότατα διάδα μαζί με τον Ντέγκη μπροστά. Και αν δει ότι δεν του βγαίνει ενδεχομένως η διάρκεια του αγώνα, το αλλάξει και να γυρίσει στο Σουηδό λίγο πιο πίσω. Και ο Φετφατζίδη με τον Γκάμα φυσικά. Θα είναι στα άκρα, δύο εξτρέμ. Όσον αφορά την 11η, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πέρα του Τόνσο. Αυτές τις ημέρες. Συνήθως ο Ένινγκ είναι λίγο, να το πω έτσι, σε ογικά μαρτυριάρης στις δηλώσεις του πριν τα παιχνίδια όσον αφορά την 11η. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα. Θα ρωτηθεί σίγουρα από τους καλούς φίλους και συναδέλφους από το συνδρομητικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το πράξει αυτό, δηλαδή να αποκαλύψει κάποια πράγματα όσον αφορά τις σκέψεις του και τα πλάνα του για την 11η, αλλά πάνω κάτω αυτή θα είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω με σιγουριά 100% ότι θα είναι ο Λάξον, αλλά έχει ένα προβάδισμα ξεκάθαρα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι. Για να μπροστάψει. Οι υπόλοιπες θέσεις δεν νομίζω να αλλάξει κάτι και δεν πρέπει να αλλάξει κάτι και δεν υπάρχουν και επιλογές κιόλας παιχτών που είναι σε καλή κατάσταση για να υπάρξουν οι διαφοροποιήσεις σε πρόσωπα στο αρχικό σχήμα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τον Άρη και τα πλάνα τα βριανά. Είπαμε και πριν στο προηγούμενο μισάωρο, 4,5 ώρα θα ανοίξουν οι θύρες για τον κόσμο να το ξέρει. Και καλό είναι να πάτε νωρίς για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, ειδικά στο αυριανό παιχνίδι. Και επειδή υπάρχει και ενημέρωση στην πρώτη ότι φεύγουν τα εισιτήρια και εξαντλούνται σιγά σιγά, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα το εισιτήριό σας, σήμερα μέχρι το απόγευμα η μπουτίκ θα είναι ανοιχτή για να σας εξυπηρετήσει. Και φυσικά μέσω και του viva.gr. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι αν είδατε να λείπουν από το λογαριασμό σας 5 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Σιγά σιγά μπαίνουν τα χρήματα πίσω και ενημερώνει, όπως διαβάζω, με μήνυμα η Πειραιώς ότι σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε ο αντιλογισμός της χρέωσης τέλος σύνδεσης Winbank που έγινε εκ παραδρομής.
Είδε φίλε, λάθη γίνονται. 5 ευρώ, ε. Μάζεψε, ξέρω εγώ, η Πειραιώς, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. 5-5. Μόνο όμω σε συναλλαγέ. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Μάλιστα. Να είστε καλά, συγχωρεμένοι. Λοιπόν, στο μεταξύ υπάρχει κύμα προσφυγών στην ΕΠΟ από παίχτες που έχουν δει τα χρήματά τους να μην είναι στους λογαριασμούς και υπάρχουν 14 προσφυγές. Λάζαρος Λάμπρου κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Οπα. Χρήστος Στασουλής κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Μιχαήλ Άγγελος Πινιώτης κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Ναι. Ελευθέριος Αστράς κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Παναγιώτης Μακρύλος κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Και άλλοι του Παναγιώτη Μακρύλου κατά ΠΑΕ Πανιώνιος, γιατί μία έχει αναβολή. Γεσίλ Σαμέτ κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Καρίμα Ταριφάλτ κατά ΠΑΕ Πανιώνιος. Δουλειές με φούντες για την ΠΑΕ Πανιώνιος. Και ο Ρενάτο, ένας παίκτης κατά του Απόλλων Λάρισας, κατά του Εργοτέλη Λιβαδιακού, διαβάζω, και της Παναχαϊκής, ο Σπύρος Φουρλάνος. Φουρλάνος, ρε. 14 προσφυγές. 14, ε. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα για την Πανιώνιο. Υπάρχει αντίδραση, εννοείται, της Λάρισας. Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, λέει, με νοησμό του Φωτιάδη. Ναι. Ο κύριος Περέ λέει και εκεί δεν όρισαν ως τέταρτο διαιτητή του Φωτιάδη, που ήταν ο τέταρτος διαιτητής στο περσινό αγώνα με την Ξάνθη και δεν είδε ένα τα εγκλήματα που έκανε ο Λάμπρος βάρος της ομάδας κτλ. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά και να χειροκροτήσουμε τους διαιτητές. Αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΛ, δηλαδή ο Αλέξης Κούγιας. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος. Έτσι να σε γράφει και μόνος και να τις στέλνει και να λένε βάστε τις. Ή να παίρνει κάποιο και να. Όχι, νομίζω υπαγορεύει. Υπαγορεύει. Έλα, γράψε λίγο μία. Νομίζω υπαγορεύει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τελευταίο. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Ναι, οπότε ας το κλείσουμε λίγο τη Super League. Να πω λίγο το πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Α, κάνουμε και τις προβλέψεις. Άμα θες. Δύσκολη αγωνιστική. Προβληματίστηκα. Τα έχεις παίξει όλα. Γράφοντας για τη Φόρτσα. Δεν έχω παίξει ακόμα τίποτα. Θα παίξω όμως αρκετά από αυτά. Λοιπόν, Σάββατο 5 και 4 Όφη Βόλος. Άσους. Και goal goal καλό και over 1,5 επίσης. Κοίταξε το goal goal που το goal goal πληρώνει 2,22. Ναι. Κάπου εκεί 2,22, 2,25. Φαίνεται καλό, αλλά δεν ξέρω αν ο Βόλος μπορεί να σκοράρει στο Γεντικούλε. Δηλαδή σε αρκετά μάτσο ο Βόλος με έχει απογοητεύσει. 2-3 δεν τα φάει όμως. Ό,τι θα τα φάει, θα τα φάει. Άσο και over 2,5. Πολύ καλό. Ή over 3,5 είναι καλό στοίχημα ενδεχομένως. Ναι. Και αυτό. Θα μου πει αν δεν σκοράρει ο Βόλος, θα πετύχει 4 όφη. Δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Λοιπόν, Άρης ΠΑΟΚ. Στοιχηματικά έχουν πέσει πολύ στο goal-goal. Λογικό. Ναι. Για μένα το πρώτο σημείο αυτό το αγώνα. Πιστεύω ότι σκόραν και οι δύο. Ναι. Δεν θέλω να κάνω κάποια πρόβλεψη, εντάξει. Νομίζω ότι το διπλό είναι μια καλή επιλογή. Σίγουρα έχει και χ μέσα το παιχνίδι. Άσο δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί έχουμε ξεχάσει πως είναι η ήττα. Μα έχει καλομάθει ο ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή όμω θα έρθει, στέλνει μου. Νομοτελειακά κάποια στιγμή μπορεί αυτό να έρθει. Αυτό σου λέω. Μπορεί να έρθει μετά από 20 μάτς. Μπορεί να έρθει και αύριο. Εντάξει, εννοείται. Αυτό σου λέω. Μπορεί και να ερχόταν στα προηγούμενα 20 παιχνίδια σε κάποια από αυτά. Κάσα το άσπρο σου, δεν είναι. Περίμενε. Κάσα βγω από εδώ πέρα από το δίκτυο, γιατί θα μπούμε στην Αυστρία πάλι. Περίμενε. Λοιπόν. Σούπερ Λίγκα. Ναι. 3,80 ο άσο, 3,15 το χ, 2,12 το διπλό. Θα βγάλουμε διακόπες το Πάσχα. Συνάδελφος έχει προτείνει γκολ με κεφαλιά γενικότερα στο μάτς. Είναι καλό νομίζω. Η αγάπη. Όχι, όχι. Α, γιατί η αγάπη κάτι ψάχνει κάτι. Όχι, όχι. Όχι. Γκολ το γκολ με κεφαλιά μου αρέσει. Ναι. Καλό, όντως έχει πιθανότητες. Έχουν και πολλές κιόλας. Ναι, και πολλές κιόλας. Λοιπόν, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Η λογική λέει άσο, αλλά. Δεν με ψήνει. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι ψηλοανεβασμένος. Μπορεί να πάρει τουλάχιστον το χ. Γκολ γκολ και αυτό είναι καλό. 2-0-5. Πολύ καλό. Ναι. Και πάμε στα Κυριακάτικα. ΑΕΚ Πανετολικός 1-27 ο άσος, λογικός μου φαίνεται. Ο Πανετολικός έδειξε στο προηγούμενο μάτσο ότι έχει σφιγμό, έφυγε την τελευταία θέση, αλλά δεν ξέρω αν στο ΑΚΑ μπορεί να κάνει κάτι της προκοπής. Άντερ. Άντερ λες, ε. Ναι, 1-97, δύο μονάδες σχεδόν. Πανιώνιος Λαμία, πολύ πονηρό μάτς. Δηλαδή δεν μπορεί η Λαμία φίλη να πάρει διπλό. Το διπλό. Για μένα είναι εγώ 3-40. Διπλό. 3-40 Λαμία. Με πείθει περισσότερο τον Πανιώνιο. Που δεν είναι εμπορική η Λαμία, ναι. Τα Λαμία λέει και τα λοιπά, αλλά έχει μια χαρά ομάδα. Με το μάτι έχει στρώσει.
Ξάνθη Λάρισα. Ένα ωραίο χ. Εγώ θα έπαιζα, αν θα παίξω αυτό το παιχνίδι, μάλλον δεν το παίξω. Η Λάρισα τι έκανε την προηγούμενη αγωνιστική? Η Λάρισα την προηγούμενη αγωνιστική πριν τις γιορτές είχε κερδίσει τον Πανιόνιο 2-0 στο LFC Arena. Συνέδρατες. Και η Ξάνθη είχε φάει τάλιρο από τον Αστέρα Τρίπολης. Διπλό. Ο κύριος Ασούμε ακόμα δεν έχει βρει τα, δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Ένας φέραλπης προπονητής. Και την άβρα του. Καινούριο στο χώρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ. 1-33 Ολυμπιακός. 5-10 και 10 μονάδες στο διπλό. Χ2. Χ2, ε. Δεν είναι, να σου πω κάτι πολύ χαμηλό. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έχει από τα καλύτερα σερί στην Ευρώπη. Στα μάτσου να βγαίνει under 2,5, να ξέρεις. Και είναι και μια ομάδα που πέσει σαν ντέρμπι φέτος. Αν εξαιρέσει εκείνη την 4 που έχει φέρει από τον Άρη, ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Και σε στοίχημα που διαβάζω τις αποδόσεις, έχει και από τώρα αποδόσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 23 Φεβρουαρίου. 2-7 ο Άσος, ναι. 3-40 και 3-65. Φαβορεί για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με 1,90 πλέον. Και 2-0-5 ο Ολυμπιακός. Κυρίως νομίζω λόγω προγράμματος. Λοιπόν, θα χάσεις εσύ και θα χάσει και ο Ολυμπιακός. Λες, ε. Διαβολικό σενάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε break. Μαζί μας την δεύτερη ώρα είναι το Ότο Καλογεράς. Με τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας στο πρώτο, Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχία Ολιοκάστρου το δεύτερο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη το τρίτο και φυσικά otokalogeras.gr. Ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, Νίκο, γιατί προς Θεού χτύπα ξύλο, μην χάσουμε το αυτοκίνητό μας και δεν έχουμε να κινηθούμε 2 μέρες 3. Ότο Καλογεράς σου δίνει αυτοκίνητο για να έχεις την αξιοπρέπειά σου και τον ΟΑΣ, να μην πεις τον ΟΑΣ. Εντάξει. Λοιπόν, κάντε έλεγχο πριν από κάθε ταξίδι και γενικότερα να έχετε το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση και ειδικά θα πω εγώ λάστιχα και φρένα τις μέρες που θα διανύουμε γιατί ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι δεν έχουμε, εντάξει, απλά δεν έχει χιονίσει για να χειροτερέψει η κατάσταση. Και μαζί μας δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Goal, η κορυφαία πίτσα της πόλης. Μεσολογείο 2 Σικές, αλλά εξυπηρετούμε και δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Το τηλέφωνο 2310-62-85-86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Είτε έχετε κάποιο πάρτι, είτε μαζεύονται φίλοι, είτε θέλετε να δείτε κάποιο ματς, παραγγέλνετε τις πίτσες σας και αν δεν σας αρέσουν οι πίτσες, πιάτα ημέρας, τα παραδοσιακά. Μουσακά, παστίσιο, σουφλέ, ριζότο και γενικότερα το μενού αλλάζει κάθε μέρα. Το λέω αυτό για όσους δεν τους αρέσει η πίτσα. Και κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Έχουν πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι, στέλνουν. Δεν. Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει. Αυτοί και αυτοί που δεν τους αρέσει ο καφές. Λίγο μαζεύομαι εγώ. Δεν πίνω λίγο καφέ, δεν μου αρέσει. Δεν έχω πετύχει πολύ κόσμο. Κάπου μαζεύομαι, έχει τύχει εμένα. Λοιπόν, στέλνετε εισιτήρια με μηνύματα FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο για τα τρία εισιτήρια πάω Κάρης Κυριακή στο Παλατάκι. Στο 54526 και στέλνετε και μηνύματα οι φίλοι του Ηρακλή, FM και ενώ Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54526 για δύο εισιτήρια για το αυριανό μάτς Ηρακλής Περιστέρης στο Παλατάκι, στο Ιβανόφιλο, διορθώνω. Πάμε στο διάλειμμα για να πούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Τρόικα. Με έκτακτη σύνθεση σήμερα, Στέλιος Αναστασιάδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την σημερινή εκπομπή. FM γεννώντα τα μηνύματα στο 545-26. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για τρία εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρι στην Κυριακή στο ΠΑΟ Sports Arena. FM γεννώντα ΠΑΟ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Και τον ίδιο χρόνο για τα δύο εισιτήρια Ηρακλής Περιστέρη αύριο στο Ιβανόφιο. FM γεννώντα Ηρακλής ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 545-26 επίσης. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα θα ανοίξουμε και την ενότητα του μπάσκετ, γιατί έχουμε και μπασκετικό ντέρμπι την Κυριακή στην Πηλαία ΠΑΟΚ Άρης. Θα μιλήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Για τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων. Πω. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Οι δυο πεθαμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον γηπεδούχο. Κύριε Μοσχοβίτη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Και ευχόμαστε νικητή. Ευχόμαστε. Ναι, ποιος είναι? Νίκο. Είστε καλά. Καλά, Νίκο, εσύ. Στέργιο, συνάδελφο δίπλα σου, τι έγινε? Ήθελα μια μέρα ηρεμίας και έφερα το καλό παιδί τον Νίκο. Και σου την πρόσφερε. Ναι. Απλόχια. Σαν νεράκι πέρασε η ώρα. Πάλι καλά. Η πίεση μου παρέμεινε σταθερή. Έχω βαλεριάν στην τσάντα μου αυτές. Η ακοή μου δεν έχει κάποιο θέμα. Να φύγω και να βοήζω το κεφάλι μου. Ωραία. Και όλα μια χαρά. Ωραία. Νίκο, τι γίνεται? Όπως τα λέγατε για τον ποδόσφαιρο, καλά τα λέτε. Ναι. Ωραία. Περιμένουμε ένα παιχνίδι εκεί αρκετά ενδιαφέρον.
Το παιδί μας θα έρθει, βασικά σήμερα θα έρθει νομίζω, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Έχει ξεκινήσει. Α, μπράβο. Πού είναι τώρα? Μέσω Κωνσταντινούπολης, μετά τις 8.30 και 9 παρά. Έχουμε υπηρεσία, όπως έχουν τα προϊόντα, παρακολούθησης. Τώρα είναι εκεί και θα περάσει. Έπρεπε να μπει. Δείτε live την πορεία του Bobby Brown. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έρχεται ο Bobby Brown. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμο στην Κυριακή, απλά θα πρέπει λίγο να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν μέχρι την Κυριακή για να είναι διαθέσιμος. Έτσι, δηλαδή να έρθει κανονικά σήμερα στην ώρα του, αύριο να τρέξουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο του. Νομίζω σήμερα, από όσο ξέρω μέχρι τώρα, δεν έχει έρθει, αλλά είναι μέσα στην ημέρα να έρθει το letter of clearance από την Κίνα, που είναι ίσως το μοναδικό σημείο που μπορεί να πεις ότι μπορεί να καθυστερήσει, γιατί δεν είναι κάτι που, πώς το λένε, μπορεί να το τρέξει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι κάτι που το περιμένει να το στείλουν από την Ομοσπονδία της Κίνας. Νίκο, αν είναι όπως τα προϊόντα που στέλνουν οι Κινέζοι, είμαστε λίγο βρώμα, να ξέρεις. Όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται όλα στην ώρα τους. Απλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι κάτι που δεν εξαρτάται τόσο από σένα, κρατάς λίγο έτσι μικρότερο καλάθι. Ναι. Αν όλα πάνε καλά, ο Μπράουν θα είναι στη διάθεση του Κώστα Χαραλαμπίδη την Κυριακή. Με μία προπόνηση το Σάββατο, αλλά αυτή θα είναι η κατάσταση για τον Bobby Brown. Μάλιστα. Ωραία, πάει αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να πούμε και παραπάνω μέχρι να έρθει το παιδί, έτσι δεν είναι? Και να το δει κυρίως ο Χαραλαμπίδης στο παρκέ. Αυτό έχει τη σημασία του. Να το δούμε επίσης. Είναι λίγο ερωτηματικό το πώς θα είναι η κατάστασή του. Εντάξει, ο Μπράουν έχει μεγάλη εμπειρία. Έτσι, και γενικότερα δεν είναι κανένα παιδί που, ξέρω εγώ, πήγαινε σε μια ομάδα και έμενε 4 και 5 χρόνια. Γενικά αυτοί οι Αμερικανοί έχουν μεγάλη προσαρμοστικότητα. Απλά είναι ερωτηματικό η εικόνα του την Κυριακή, εφόσον αγωνιστεί κανονικά. Ναι. Γιατί, ο Μπράουν όλο αυτό το καιρό προπονούνταν μόνος του, αλλά δεν είναι σε κάποια ομάδα, δεν έχει δηλαδή αγωνιστικό ρυθμό. Είναι παίκτης που μέσα από το παιχνίδι μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα στην καλή του μέρα, και νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να αποδέρω πάω αρχικά την Κυριακή, εφόσον αγωνιστεί κανονικά. Έτσι, και στην πορεία να μπορέσει να τον βάλει μέσα έτσι στο rotation και να πάρει όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά τα οποία μπορεί να δώσει ο Bobby Brown. Ναι. Τώρα για την Κυριακή θα το δούμε. Έτσι. Ας έρθει με το καλό, ας γίνουν αύριο. Βέβαια, ναι. Σήμερα και αύριο μόνο να γίνουν και θα δούμε την Κυριακή στο παιχνίδι πώς θα είναι. Ωραίο το βιντεάκι στο ΠΑΟ 24, μπείτε να το δείτε. Ναι, ρε, να μην σας το περιγράψω. Λέχει, μικρό, είναι ωραίο, είναι. Λέει, έχει και φτεδάκια μέσα. Και φτεδάκια, μια χαρά. Για ταξίδι, η καλύτερη επιλογή. Δείτε στο ΠΑΟ 24 το βίντεο με τον Bobby Brown. Υπερατλαντικό ταξίδι δεν έχω κάνει ποτέ, δεν έχω πρόβλημα με το αεροπλάνο, αλλά νομίζω ότι το υπερατλαντικό ταξίδι είναι λίγο άγριο. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι ώρες. Κοίταξε, έχω κάνει πεδιόθεν το 97, ναι, προς τη Νέα Υόρκη. Περνάει η ώρα. Δηλαδή είναι τόσο οι παροχές. Φαντάζομαι μετά από 20 χρόνια που έχω να ταξιδέψω υπερατλαντικά, οι παροχές είναι σούπερ. Έχεις την τηλεόραση μπροστά, έχεις τις συσκευές σου, μέχρι και Game Boy είχε τότε το αεροπλάνο. Άρα περνάει, ρε φίλε. Κάνεις και έναν ύπνο 2 ώρων. Εντάξει, νομίζω είναι 6 ώρες, 7 είναι. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, κάπου εκεί. Εντάξει, θα περάσει. Okay. Το θέμα είναι να μην. Οπότε περιμένουμε σήμερα το βράδυ τον Μπράουν και αύριο να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Για το Τσάπμαν το θέμα δεν. Νομίζω δεν. Θα σε ρωτούσα, ναι. Ζήτημα, το αν θα αγωνιστεί την Κυριακή. Είναι ερωτηματικό το αν θα καταφέρει να έρθει τελικά. Θα δούμε στην πορεία της ημέρας που θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Mm-hmm. Γιατί όπως γράψαμε και χθες στο ΠΑΟΚ 24, χθες η ΠΕΔΑ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι δεν έχουμε καμία πρόταση για τον παίκτη. Όντως, πρόταση από τον ΠΑΟΚ στην ΠΕΔΑ για τον Τσάπμαν δεν υπάρχει. Ο Τσάπμαν έχει ένα μικρό buyout στις 15.000 ευρώ. Στην επαφή που έγινε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον εκπρόσωπο του Τσάπμαν, αυτό που μεταφέρθηκε ήταν ότι το θέμα αυτό θα καλυφθεί από τον ίδιο τον παίχτη. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και το όλο θέμα κολλάει εκεί. Το ποσό είναι μικρό. Στην κουβέντα που έγινε ανάμεσα σε ΠΑΟ και παίχτη υπήρχε διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Σε πρώτη φάση υπάρχει πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν θα πω ότι το θέμα έχει χαλάσει οριστικά. Σίγουρα έχει κολλήσει. Τώρα, αν ο Τσάπμαν σήμερα καθαρίσει αυτό το ζήτημα και ο ατζέντης του με την Πέδαλο, τότε θα μπει στο πρώτο αεροπλάνο που λένε και θα έρθει για την Ελλάδα. Γιατί
Ο ΠΑΟΚ με τον Πέχη τα έχει βρει και με την, και με την πλευρά του στο, στο οικονομικό σκέλος. Οπότε είναι αυτό το κομμάτι που από χθες ουσιαστικά είναι αυτό που, που κολλάει την, την όλη υπόθεση. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι και ποιες θα είναι επόμενες κινήσεις. Γιατί μπορεί όντως το θέμα να λυθεί και ο Τσάπμαν να έρθει, μπορεί να μην λυθεί και να μην μπορεί να έρθει τώρα, και είτε ο ΠΑΟΚ να περιμένει για τον Τσάπμαν, είτε να βγει στην αγορά για κάτι άλλο σε αυτή τη θέση. Οπότε τα ενδεχόμενα σε αυτή την περίπτωση είναι όλα ανοιχτά. Ναι. Πες μας λίγο και τα εισιτήρια, πρώτη τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται, κοντά, είπα για την προπόληση. Ωραία. Ναι, είναι κοντά στις, στις 2.000, υπάρχει γενικότερη κινητοποίηση. Σε αυτό που είπες πριν, είχες δίκιο ότι μπορεί να παίξει και λίγο ρόλο το αποτέλεσμα το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή να πάω και έχει καταφέρει να κερδίσει το Βικελίδες αύριο, νομίζω ότι θα είναι αρκετοί αυτοί που θα κινήσουν για το Παλατάκι, ναι, 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 την Κυριακή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχουν φύγει σχεδόν 2.000 μονομένα, υπάρχουν επίσης τα διαρκείας. Νομίζω, Νίκο, η βάση των 6.000 είναι σίγουρη. Ναι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 6,5 ενδεχομένως. Θα έχει πολύ μεγάλη πληρότητα και δεν μπορώ να αποκλείσω και το γεγονός να, έτσι, να είναι γεμάτο. Ναι, ναι. Κατάμεστο. Έτσι. Γενικά υπάρχει έτσι μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το, το κομμάτι που έχει να κάνει με τον, με τον κόσμο. Νωρίτερα και στον κομπή του Σταύρου, νομίζω ότι οι εργαζομένοι τα, τα εξήγησαν πολύ. Μια χαρά τα εξήγησαν τα παιδιά. Για τον τρόπο με τον οποίο έχουν σκεφτεί οι ίδιοι να, να βοηθήσουν και όχι μόνο να βοηθήσουν με παρουσία στο γήπεδο, που νομίζω ότι φέτος είναι πολύ πιο καλή από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με συλλογή έτσι χρημάτων που τα έχει ανάγκη η ομάδα μέσω των λογαριασμών που έχουν με την συγκεκριμένη τράπεζα που συνεργάζονται. Γενικά, γύρω από το τμήμα, τώρα που έφτασε στα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, το καλό θα είναι την Κυριακή. Ναι. Mm-hmm. Όχι, ολοκλήρωσε. Όχι, το καλό θα είναι την Κυριακή να συνδυαστεί και μια νίκη. Για το μάθημα πολιτικό. Δεν το συζητάμε. Την Κυριακή. Για μένα, Νίκο, την Κυριακή δεν υπάρχει ούτε πόσα χρήματα θα μαζευτούν, ούτε θα κάνουν εργαζομένοι. Υπάρχει νίκη και όλα τα υπόλοιπα από Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί τα βλέπουμε. Είναι εξίσου σοβαρά. Αλλά αν δεν έρθει η νίκη, η πίεση θα είναι αφόρητη μετά. Γιατί μέσα σε, σε όλα όσα γίνονται γύρω από την ομάδα, υπάρχει και μια ομάδα η οποία δεν προετοιμάζεται με τις καλύτερες συνθήκες για ένα τέτοιο παιχνίδι. Υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει 5-4 ήττες στην πλάτη της στο πρωτάθλημα και γενικότερα είναι ένα ρόστερ που δεν είναι ούτε τρομερά ποιοτικό, ούτε έχει τρομερές πνευματικές δυνάμεις για να αντιπαρέχεται τα προβλήματα που μπορούν να βγαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Και η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ο Άρης έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία για ένα μάτι την εβδομάδα και για το επίπεδο που είναι τώρα. Ναι. Οπότε λοιπόν το παιχνίδι της Κυριακής έχει πολλές δυσκολίες. Έχει πολλές δυσκολίες για την ομάδα και όσοι θα βρεθούν στο γήπεδο, αν συνεπρεμασμένοι για ένα δύσκολο μάτς. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να βγούμε λάθος. Και εγώ έτσι το βλέπω. Μιλάμε θεωρητικά. Τελευταία ερώτηση, θα σχολιάσουμε από Δευτέρα, Νίκο, την συγκυρία των μηνυμάτων του Μορέιρα και του και του Χάτσερ. Εντάξει. Το έλεγα και χθες, Στέργιο, με την αγάπη και δεν χρειάζεται, το κλείνουμε κιόλας. Νομίζω ότι προφανώς και οι παίκτες έχουν το δίκιο τους. Δεν το συζητάμε, αλλά το timing και η σύμπτωση, εντάξει, είναι μεγάλη. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος έχει συμφωνήσει σε κάτι με μια εταιρεία πρέπει να το παίρνει και είναι υπογεγραμμένο και φυσικά και έχουν δίκιο οι παίκτες. Αυτό το οποίο όμως είναι το timing που λες και εσύ είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μεταγραφές και το καλοκαίρι. Αλλά δεν τις έκανε με τη βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Τώρα και κάνει μεταγραφές με τη βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη. Οπότε λοιπόν, με το που μυρίστηκε η πιάτσα χρήματα, αμέσως είχαμε και κινητοποίηση. Πριν πάμε στον Αντώνη Κάζο για να κλείσουμε, επιγραμματικά αν έχουμε κάποιο θέμα αγωνιστικό και κλείσαμε, Νίκο. Περισσότερα αύριο. Το θέμα του Μπεστ περιμένουμε σήμερα να δούμε να προπονείται τον Καναδό, γιατί είχε ένα θέμα στο γόνατο, ούτε χρησιμοποιήθηκε, μια διάταση έχει. Εκτίμηση. Είναι αμφίβολος που μιλάμε. Αμφίβολος. Νομίζω θα σφίξει τα δόντια και θα παίξει, αλλά ναι. Είναι αμφίβολος. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά. Περισσότερα το απόγευμα και αύριο φυσικά από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Αντώνη Γκάζιο, κατευθείαν. Αντώνη Γκάζιο, καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, όσο δεν είπαμε, Στεριό. Καλή χρονιά, Αντώνη. Και στους ακροατές που δεν μας ακούσαν τις προάλλες. Την παραμονή, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Ο Άρης, ακούσαμε για τον ΠΑΟΚ, πώς το προσεγγίζει, πώς ετοιμάζεται και εν μέσω μεταγραφών βέβαια, γιατί περιμένει και την άφηξη του Μπράουν. Ο Άρης, απ' την άλλη, προχωράει ως έχει. Ναι, στην παρούσα φάση ο Άρης προχωράει ως έχει. Mm-hmm. Υπάρχει και το πρόβλημα των μπαν, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα.
Φυσικά είναι σε άμεση προτεραιότητα για τη διοίκηση της ΚΑΕ. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Όμως στην παρούσα φάση το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων και του team και των παικτών του Άρη είναι το μάτς με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Φυσικά ο Άρης θα παραταχθεί ως έχει με το ρόστερ που έχει. Το ευχάριστο για τον Σάββα Καμπερίδη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Προετοιμάζει την ομάδα του πλήρη για αυτήν την αναμέτρηση. Ο Άρης αυτό που προσπαθεί πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι να αλλάξει λίγο και την προσέγγιση του αναφορικά με τα εκτός έδρας παιχνίδια, όπου φέτος φανώς υπάρχει πρόβλημα. Το είδαμε και στο μάτς με τον Προμηθέα, που αν και πρόκειται για σαφώς μια πολύ ποιοτικότερη ομάδα από το σημερινό Άρη, στο ξεκίνημα του αγώνα ο Άρης απλά δεν μπήκε στο γήπεδο και δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό, ειδικά μακριά από τον Ιγκάλης Χολ. Αυτό λοιπόν εκεί κάπου έχει ρίξει το βάρος το τεχνικό team του Άρη, όπως φυσικά και στο αμυντικό κομμάτι, όπου ο Άρης αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και σε αυτό το σκέλος μακριά από την έδρα του. Πιο δυνατή άμυνα, πιο μεγαλύτερη σκληράδα και να μείνει μέσα στο παιχνίδι, να μην ξεφύγει το μάτσο όπως έχει συμβεί αρκετές φορές φέτος, όπως είπαμε, μακριά από το Αλεξάνδριο. Όσον αφορά τη σημασία τώρα του αγώνα, εντάξει, σίγουρα ο Άρης στη θέση που βρίσκεται, στη βαθμολογική θέση που βρίσκεται, κυνηγάει νίκες παντού. Βέβαια στο συγκεκριμένο παιχνίδι πάντα, και πέραν το ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι, είναι και οι βαθμολογικές συνθήκες τέτοιες που πάντα ο γηπεδούχος έχει τη μεγαλύτερη πίεση, το μεγαλύτερο άγχος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν στοχεύει σε αυτό το μάτς, γιατί με δεδομένο ότι ακολουθούν και δύο παιχνίδια στην έδρα του με την Ηρακλή και τη Λάρισα, όπως γίνεται κατανοητό, μια νίκη στο κυριακάτικο ντέρμπι μπορεί να αλλάξει τη μοίρα όλης της χρονιάς. Όντως. Ο Νίκος νωρίτερα χαρακτήρισε τον Άρη πιο έμπειρο σε τέτοια παιχνίδια, με δεδομένο ότι και ο Άρης έχει ένα μάτς την εβδομάδα, ας πούμε, σχέση με τον ΠΑΟΚ. Πιο έμπειρο για το συγκεκριμένο ρότερ, όχι, σε τέτοια παιχνίδια οι ξένοι του δεν έχουν βιώσει τέτοιους αγώνες. Πλην βέβαια κάποιων παικτών που ξέρουν από Ελλάδα, όπως ο Μιλόσεβιτς ή ο Γκετσεβίτσιους. Σίγουρα γνωρίζουν ποια ατμόσφαιρα θα αντιμετωπίσουν κτλ. Γίνονται και κάποια σε εισαγωγικά φροντιστήρια πάνω σε αυτό το κομμάτι από τους Έλληνες παίκτες, από το τεχνικό τίμα, ακόμα και από τη διοίκηση της ομάδας, σχετικά με το να ανταπεξέλθει ο Άρης στην πίεση που θα του ασκήσει η εξέδρα, όπως είναι φυσικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όμως από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα έχει παίκτες και με εμπειρία και με προσωπικότητα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα. Έχει πολύ πυρούς παίκτες όπως ο Γκετσεβίτσιος, ο Ντραγκίσεβιτς, ο Μιλόσεβιτς, ακόμα και ο Μποχωρίδης και ο Φιλιώνης έχουν φάει με το κουτάλι τέτοιους αγώνες. Οπότε το ζητούμενο, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πιο πολύ η προσέγγιση του αγώνα και το πώς θα ανταπεξέλθει ο Άρης, τόσο στο ξεκίνημα που θα δεχτεί σίγουρα ισχυρή πίεση, όσο και στο αμυντικό κομμάτι που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, όμως στην έδρα του έχει παρουσιαστεί σε πολλά μάτσα, ακόμα και στην Ευρώπη, μην πιάνουμε μόνο την Ελλάδα, πολύ αποτελεσματικός, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε το α και το ω για τον Άρη είναι η ανταπόκριση του στην άμυνα σε αυτό το παιχνίδι. Το έδειξε και με την απάθειά του σε αυτό το κομμάτι σε πρόγραμμα μάτσο, ότι έχει θέμα εκεί πέρα. Επιθετικά τη βρίσκει την Άρη και με τον Μπράουν να ανεβαίνει κιόλας, αλλά το θέμα είναι να παρουσιάσει μια πολύ διαφορετική εικόνα, αν θέλει να έχει ελπίδες να φύγει με την ίδια αμυντικά. Εγώ θα πω αυτό τον ακριβώς, ότι με τις προσθήκες που έγιναν ο Άρης έχει πλέον ποιότητα στην επίθεση του. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στους τέσσερις τελευταίους αγώνες έχει 80 πόντους μέσο όρο, ενώ στην αρχή της χρονιάς δεν σκόραρε καθόλου. Όμως αυτοί οι 80 πόντοι μέσο όρο μεταφράστηκαν μόλις σε μία νίκη σε 4 μάτς. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι στα μετόπισθεν. Διακυβεύονται πολλά, Αντώνη. Αν ο Άρης κερδίσει, ουσιαστικά ξεπερνάει τον ΠΑΟ κατά δύο νίκες, μια και θα έχει την ισοβαθμία. Αν ο ΠΑΟ κερδίσει και ειδικά πάρει και τη διαφορά. Αν ο Άρης κερδίσει αυτό το παιχνίδι, μετά αυτό που έχει να κάνει για να μην κινδυνεύσει ουσιαστικά είναι να προστατεύσει όσο μπορεί την έδρα του. Πλην το αγώνα με τον Παναθηναϊκό, φυσικά, που εντάξει, τώρα θεωρητικά θεωρείται ξεγραμμένος. Αν μπορέσει να πάρει έστω και 5 νίκες στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα αναφορικά με την παραμονή του. Πρόβλημα, γι' αυτό πρόβλημα είναι τόσο κομβική σημασία στο κομμάτι, γιατί μπορεί να γυρίσει η χρονιά για τον Άρη. Πρόβλημα θα έχει ο χαμένος, όχι γιατί θα έρθει η καταστροφή του κόσμου, αλλά γιατί η πίεση θα είναι αφόρτη μετά. Ακριβώς. Θα είναι αφόρτη και δεν ξέρω αν μπορούν οι ομάδες μας να αντέξουν τέτοια πίεση.
Αν ο Άρης χάσει αυτό το παιχνίδι, μετά πέρα από τις εντός έδρα, έτσι πως πηγαίνει το πρωτάθλημα και επειδή θα ανέβει ο πύχης φέτος αναφορικά με την παραμονή, με τις νίκες που απαιτούνται, σίγουρα ο Άρης θα πρέπει να προστατέψει την έδρα του, να πάρει όσο περισσότερες νίκες μπορεί ή δυνατόν να χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό και να κερδίσει τα υπόλοιπα 6 μάτς μέσα στο παλέ και από εκεί και πέρα να ψάξει ένα ή δύο διπλά. Έχει παιχνίδια εκτός έδρας που θεωρητικά μπορεί να κερδίσει, όμως επαναλαμβάνω, πρέπει να αλλάξει την προσέγγιση του αναφορικά με τους εκτός έδρας αγώνες, γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα μακριά από το παλέ. Ωραία, ωραία, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα και από σένα και από την Κυριακή στην Πηλαία, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Άρη. Κλείνουμε, λοιπόν, αλλά πριν κλείσουμε. Δώσ' μου δύο νούμερα για τα εισιτήρια Ηρακλής Περιστέρη από το 1 μέχρι το 8. Το 5. Ναι. Και το 6. Ωραία, και δώσ' μου τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 24 για τα τρία εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άρης. Από το 1 μέχρι το 24. 24. Το τελείωνε. Το 11 του Ιντέγε. Τελείωνε. Τελείωνε. Έλα. Το 5 του Δελιζήση. Ναι. Και το 16 του Μπρινογκάμα. Ωραία, λοιπόν. Δώσε μου τρία δευτερόλεπτα. Ξεκινάω με τον Ηρακλή. Ωραία. Το πρώτο εισιτήριο Αργυρό Προβατάρι, το κινητό σε 206, και το δεύτερο Παπαδόπουλος Παντελής, το κινητό σε 138. Ωραία. Αργυρό Προβατάρι, Παπαδόπουλος Παντελής, θα ενημερωθείτε από τη Μαρελή στα επόμενα λεπτάκια. Και πάμε στα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Το πρώτο είναι Σδραβόπουλος Περικλής, σίγμα δέλτα ρο, τι έφυγε τώρα, το 442. Το δεύτερο είναι Γιώργος Αριστομένης, 114, το κινητό του. Και το τρίτο είναι Δημήτριος Ντόκας, το 398, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και πολλές γυναίκες στην αγκαλιά μας, λέει ο Δημήτρης. Καλώς. Εισιτήριο Παοκάρα, χαιρετισμούς από Σέρες. Αχ, τα μπέλη σου. Εάν φίλε έχει σχέση με τα σουβλάκια Ντόκας, δηλαδή μπράβο σου, αυτό έχω να πω φίλε. Έχετε και έτσι πέρα... μεγαλώσαμε. Ναι, να ξέρεις. Ναι. Έτσι μεγαλώσαμε. Μάλιστα. Με τα σουβλάκια Ντόκας. Μάλιστα. Αν έχει σχέση με το γνωστό σου βλατζίδικο, μπορεί να μην έχει μικρή πόλη Σέρες, πολύ γνωστή και μεγάλα τα σόγια. Λοιπόν, Ντόκας Δημήτριος, Γιώργος Αριστομένης και Σδραβόπουλος Περικλής. Θα ενημερωθείτε και εσείς τη Μαριλής στα επόμενα λεπτάκια. Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας δεύτερη ώρα το Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα όπου και αν βρίσκεστε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 το πρώτο, στροφή Τριανδρίας. Το δεύτερο, Ασπυρίδων 19, παλιά Σημαϊκή Ωραιοκάστρου. Το τρίτο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, και στο ίντερνετ autocalogeras.gr, ολοκληρωμένο συνεργείο για τα αυτοκίνητά σας, και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας για λίγες μέρες ή για λίγες ώρες στο Auto Καλογεράς. Και μαζί μας δεύτερη ώρα η κορυφαία πίτσα της πόλης, πίτσα Mr. Gold, η οποία ναι με βρίσκεται στις οικίες Μεσολογγίου 2, αλλά εξυπηρετεί και δυτικά και στο κέντρο, στο 2310-62-85-86, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 1 τα ξημερώματα. Πάρα πολλές προσφορές, δύο κανονικές πίσεις μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες πίσεις μόνο 12,5 ευρώ και τετράγωνες πίσεις και τρίγωνες και σε ό,τι σχήμα θέλετε. Και πέρα από τις πίσεις, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνια, περενλή και άλλα, και πιάτα ημέρας, μουσακά, σπαστίχες, σουφλέ, ριζότο, ρωτήστε τα παιδιά στο 2310-62-85-86 για το καθημερινό μενού. Αυτά από εμάς. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Παδόπουλο που ήταν σήμερα και με κράτησε συντροφιά. Αναλύσαμε νομίζω ωραία και το ΠΑΟΚ Άρης στο ποδόσφαιρο και το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Και περισσότερα και από τον Κωστή Τσαρό τώρα ακολουθεί. Ακολουθεί μετά ο Γιώργος Ζαγόρας. Όλα ΠΑΟΚ Άρης 5 με 6,5. Και γενικότερα μέχρι το βράδυ θα τα μάθετε όλα πάντα στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.